Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Αθλητικού Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή All About Harrison Air της Πέμπτης. Καλησπέρα Γιώργο. Γιώργος Μπαϊράμης και Γιώργος Γκάτος στα δύο μικρόφωνα. Αλλαγή σήμερα, αλλά η ουσία παραμένει μία. Αυτοί μετακόμισαν στα 3-5 πηγάδια για προετοιμασία. Εμείς μετακομίζουμε εδώ για κάνα δύο εβδομάδες. Έχουμε καιρό να ανταμώσουμε μαζί στον αέρα της πόλης, είναι η αλήθεια. Μεσολάβησε και μία καραντίνα, κόντεψε να καταστραφεί όλο το σύμπαν, Γιώργο. Αλλά εδώ πέρα είμαστε κανονικά. Είναι η εκπομπή των φίλων του Άρη και των κατασκόπων του, μπορούμε να πούμε. Γιατί κατασκοπεύουν κάποιοι, έτσι δεν είναι? Και θα το κάνουν πιο ενεργά από εδώ και στο εξής, γιατί ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη, το χτίσιμο της νέας ομάδας. Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί όλοι στο Βέρμιο για 14 ημέρες, Γιώργο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Από σήμερα, 13 του μήνα, μέχρι και έτσι 27 η ομάδα θα παραμείνει στα 3-5 πηγάδια, όπου και θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εντάξει, φέτος η χρονιά είναι περίεργη λόγω κορονοϊού κτλ. Όπως βλέπεις, όλες οι ομάδες επιλέγουν το εσωτερικό της Ελλάδας για να κάνουν την προετοιμασία τους. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, ο Άρης φαντάζομαι θα επέλεγε την Ολλανδία, ναι, για παράδειγμα, όπως έκανε τα τελευταία χρόνια, που κακά τα ψέματα έχει καλύτερες εγκαταστάσεις και καλύτερες ομάδες για φιλικά κτλ. Αυτό θα έλεγα. Το επόμενο βήμα είναι δύσκολο και στην έβρεση αντιπάλων για φιλικά παιχνίδια. Ναι, πέρυσι ο Άρης έδωσε, θυμάμαι, πολύ δυνατά μάτς. Ναι, με Αϊτχόφεν, με Γάνδη. Φέτος δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα. Για να πάρει ένα καλό δείγμα της ομάδας που έχει στήσει και της δουλειάς που έχει κάνει. Φέτος δεν ξέρουμε τι θα γίνει και ένα καλό δείγμα γι' αυτό είναι η περίπτωση του ΠΑΟΚ, που ψάχνουν αντίπαλο και. Εντάξει, για όλες τις ομάδες ισχύει το ίδιο φέτος. Όπως αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, θα δώσουν φιλικό με την ΚΑΠΑ 19. Έλλειψη άλλων ομάδων κτλ. Πάντως είναι αλήθεια πως έγινε πρόταση, Γιώργο, στον Άρη από ομάδες τώρα Βαλένθια και Αλκμάρ για φιλικά. Υπό άλλες χρονιές και υποτιμητικές. Ναι. Προσέγγισαν την ομάδα, αλλά υπάρχει δυσκολία. Ναι, δεν υπάρχει δυσκολία λόγω του κορονοϊού. Μάλλον δεν θα πραγματοποιηθούν αυτά τα παιχνίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό και άξιο αναφοράς ότι δύο τέτοια κλαμπ απέστειλαν στον Άρη μια τέτοια πρόταση. Ναι, όπως θα ερχόταν, για παράδειγμα, ένα mail που θα έλεγε είμαστε στη Βαλένθια και θέλουμε φιλικό, δεν θα το σκεφτόσουν καν. Θα λέγεις ναι. Ναι. Κατευθείαν, έτσι. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να γράφει FM, να αφήνει κενό, να γράφει το μήνυμά του και να το αποστέλνει στο 5-42-22 με ό,τι θέλει. Την ερώτησή του, φυσικά. Τον Νίκο, οποίος... Έτσι επικοινωνούμε σήμερα στην εκπομπή. Αργότερα θα έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μετά τις 5.30 σύνδεση, ακριβώς. Και ο Νίκος εδώ πέρα. Οπότε, ό,τι ερωτήσεις έχετε για την πρώτη μέρα, τον κεντρινό μαύρο στα 3-5 πηγάδια, μπορείτε να τις αποστείλετε. Mm-hmm. Ωραίο περιβάλλον, Γιώργο, στο Βέρμιο. Βλέπουμε και φωτογραφίες στο About Harris. Γεμίζει το μάτι σου με το πράσινο. Και σίγουρα... από τα γήπεδα που θα προπονείται η ομάδα και γενικότερα πολύ πράσινο και στα δέντρα και στα πολύ πιο δροσερό, φύση. Έτσι. Πάρα πολύ πιο δροσερό από αυτή τη ζέστη που έχει αυτή τη στιγμή έξω στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, νομίζω ότι για δύο εβδομάδες θα είναι πολύ καλά εκεί πάνω. Έτσι. Και πολύ ωρεξάτη. και πολύ ωρεξάτη ποδοσφαιριστές. Είχαμε νωρίτερα και το μήνυμα του Lindsay Rose. Η δύναμη της επιστροφής. Έγραψε ένα ρητό ο Γάλλος αμυντικός, ήταν λίγο ενηγματικός ως προς την επιστροφή, έτσι, ότι η δύναμη της επιστροφής πάντα είναι ισχυρή, έτσι δεν είναι, σε σχέση π.χ. με την, κάποια αναποδιά και τα λοιπά. Τώρα ο καθένας όπως θέλει το ερμηνεύει. Είσαι πολύ πιο δεμένος, θα λέγαμε, όταν ναι, επιστρέφεις στην ομάδα, ας πούμε, αυτό. Οπότε ήταν για πρώτη φορά. Φάνηκε ο Ρεξάτος που ξεκινάει η δουλειά και την προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην αναδημοσίευση της ανάρτησης προχώρησε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Η συγκεκριμένη ανάρτηση που έκανε ο Ρόουζ πριν από λίγα λεπτά στα social media. Ναι, θα λέγαμε ότι αυτή είναι και η τρίτη χρονιά του Ρόουζ, έτσι, αυτή που ξεκινάει. Ναι. Γιατί είχε έρθει τον Ιανουάριο του 19 στη σεζόν, ας πούμε, την προηγούμενη. Το καλοκαίρι έγινε μόνιμος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, και αυτή είναι πλέον η τρίτη σεζόν στην οποία αγωνίζεται και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Παράσουμε τα δημοσιεύματα που υπάρχουν από την Ερυθρό Αστέρα. Αυτό θα λέγαμε τώρα, το επόμενο βήμα. Έτσι, τα οποία πληθαίνουν, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, γιατί έχει το όνομά του αναφέρεται συχνά πυκνά στις περιπτώσεις που κοιτάει Ερυθρός Αστέρας για το κέντρο της Άμυνας. Πριν από λίγο βγήκε κιόλας νέο δημοσίευμα την Σερβία από την ιστοσελίδα Mozart Sport, που αναφέρουν γενικότερα οι Σέρβοι ότι ψάχνονται για έναν αμυντικό. Είναι λυμμένη η απόφαση που θα πάρουν center back, αλλά πολυθεσίτη ζητάνε. Και έχει καλή άποψη ο προπονητής των Σέρβων για τον Lindsay Rose, αλλά στα λόγια όλα καλά είναι και μπορείς να κάνεις πολλά σενάρια με το μυαλό σου. Ναι. Θέμα είναι ότι θα πρέπει
να καταβάλει και ένα αξιοσέβαστο ποσό Ερυθρός Αστέρας στον Άρη για να μπουν σε συζητήσεις, έτσι. Έτσι είναι. Και... απλά αναφέρουμε το δημοσίευμα που έχει βγει από την Σερβία σήμερα και ενδιαφέρονται οι Σέρβοι του Ερυθρού Αστέρα για τον Ρόουζ. Ο παίχτης είναι κανονικά στα 3-5 πηγάδια μαζί με την αποστολή. Ναι, δεν επηρεάζεται τώρα από αυτό. Η οποία, ναι, φυσικά αναχώρησε το ποδέ και αποτελείται από τους κάτω. Τους διαβάσουμε για τον κόσμο του Άρη που συντονίζεται τώρα για την ενημέρωσή του. Ας πούμε είναι ο Κουέστα, ο Έμαν, ο Ράντος για τον οποίο θα πούμε περισσότερα και με τον Νίκο, ο Ρόουζ, ο Μαντσίνι, ο Μαρτίνες, ο Ματίγια. Σάκης, Μπερτόλιο, Φετφατζίδης, Δελιζήσης, Μάνος, Μπαγκαλιάνης, Μπακούτσης, Τσαγκαλίδης, Εγκέρκης, Μαρμαρίδης και Χατζιπυρπυρίδης. Είναι μια δεκαοχτάδα συν το Λούκα Σάσα, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει από ιατρικά για πάρει τις εξετάσεις και ερωτηματικά αλλά και τα τεστ για τον κορονοϊό. Που είναι απαραίτητα πλέον σε όλες τις ομάδες. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση λόγω των πτήσεων από τη Βραζιλία. Ναι. Εντάξει, το γνωρίζατε ήδη ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις τώρα με την πανδημία. Πόσο μάλλον στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που είναι σε έξαρση το τελευταίο διάστημα. Όπως μετάθεση πήρε και η περίπτωση του Κριστιαν Γκανέα, ο οποίος θα αναμενόταν να κατέβει στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κάτι το οποίο θα γίνει κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ακριβώς. Μετατίθεται για αύριο η άφηξη του Ρουμάνου Μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έτσι, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για τη μεταγραφή του στον Άρη. Έχουν έρθει σε συμφωνία δύο πλευρές για δύο χρόνια, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι είναι. Είναι μια περίπτωση για την οποία σκηνήθηκε μεθοδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και η αλήθεια είναι ότι δεν συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας. Βγήκε ξαφνικά η συμφωνία ότι υπάρχει αυτό που διαβάστηκε και στο Λαμπαουτάρης το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έτσι όταν σε διαλέγει Μπιλμπάο έχει κάποια στοιχεία να δείξεις. Ναι, σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, από ό,τι αναφέρουν και τα δημοσιεύματα από τους Βάσκους, ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να πείσει τους δύο ποδοσφαιριστές που είχε η ομάδα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να δοθεί δανεικός και στην Νουμάνθια αλλά και στη Βιτορούλ από την οποία προήλθε. Εντάξει, έμεινε ελεύθερος. Ο Άρης, ας πούμε, συμφώνησε μαζί του. Αυτός κατάφερε να σπάσει το συμβόλαιό του. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε happy ending σε αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι τώρα ισχυροποιείται άκρα την άμυνα. Ξεκάθαρα. Με την αύξηση του Σάκητς τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα και αυτή του Γκανέα που αναμένεται αύριο καλώς εχόν των πραγμάτων. Έτσι, και περιμένει και το center back, έτσι, να βγουν περισσότερα και στην επιφάνεια. Πού θα καταλήξουν εν τέλει οι κυτρινόμαυροι. Ακούστηκαν πολλά ονόματα. Τώρα είναι φανερό ότι το βάρος του Άρη θα πάει στο κέντρο της άμυνας. Εκεί που τις προηγούμενες μέρες έπαιξε το όνομα του Ντάτκοβιτς, το νεότερο ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχει μπει σφήνα και ένα νέο όνομα στις περιπτώσεις που εξετάζει πολύ σοβαρά ο Άρης. Έτσι, γιατί οι κυτρινόμαυροι ουσιαστικά εξετάζουν μία σειρά από ποδοσφαιριστές για το κέντρο της άμυνας. Θα φανεί τώρα, γιατί κακός ή καλός μέσα στις επόμενες μέρες πρέπει να κλείσει και σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόστερ, έτσι να πάει ο βασικός κεντρικός αμυντικός πάνω στο Βέρμιο, να πάει ο βασικός επιθετικός και αυτός για την προετοιμασία. Υπάρχουν περιπτώσεις πολλές. Δηλαδή... γενικότερα κινείται μεθοδικά ο Άρης στο μεταγραφικό παζάρι. Χθες είχαμε μάλιστα και δύο ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Έτσι, και του Μπερτόλιο και του Μάνου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ναι, η περίπτωση του Μπερτόλιο ήταν γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Παρασκευής έφτασε στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών, επειδή μου έφτασε, έκατσε μια μέρα στην Αθήνα και μετά ανηφόρησε για εδώ. Φίλε, αυτός ξεκίνησε τον Μπένος Άιρες, έτσι, δηλαδή. Περατλαντικό το ταξίδι του. Εντάξει. Έκανε ότι είχε να κάνει με εξετάσεις διαδικαστικά, εργομετρικά και τις τελευταίες λεπτομέρειες που χρειάστηκαν. Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού απογεύματος. Δήλωσε ενθουσιασμένος, εννοείται, όπως και ο Μάνος. Αυτό που με έκανε εντύπωση στον Μπερτόλιο είναι ότι. Είπε πάντα ζήλευα την ατμόσφαιρα του Βικελίδης όταν έπαιζα αντίπαλος. Ναι, γιατί στην έδρα. Θέματα έχει παίξει και με τη. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, που θα παίξω και τους φίλους του Άρη. Και η Λαμίκη, ας πούμε, έχει εμπειρία από Ελλάδα. Ξέρει τι πάει να πει η Κλάση Βικελίδης. Πόσο μάλιστα όταν ο Βικελίδης έχει κόσμο. Και έχει και στα ντέρμπι και τα λοιπά. Ναι. Μια ατμόσφαιρα πολύ δυνατή. Προφανώς βοηθά τους παίχτες. Και πόσο μάλλον τους Αργεντινούς, οι οποίοι κακά τα ψέματα έχουν μάθει να ζουν σε μια. Και η παιδική παράνοια, θα λέγαμε, έτσι, στο γήπεδο. Όντως. Και νομίζω το Κλεάνθης Βικελίδης φέρνει πολύ σε αυτή την κατάσταση της Λατινικής Αμερικής, έτσι. Γίνονται συνδέσεις. Το θέμα είναι ότι. Και τα αφιερώματα με μπόκα, με τέτοια, μοιάζει πολύ, ναι. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, φεύγει αυτό το κομμάτι της ατμόσφαιρας, ειδικά την νέα σεζόν που δεν ξέρουμε. Α, είναι και αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι με τέχνια όλα. Και ξέρεις, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο, ξεκάθαρο. Δηλαδή, δηλώσεις κτλ.
απλά είναι δηλώσεις. Και το βράδυ είχαμε και την περίπτωση του Δημήτρη Μάνου, του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος φλέρταρε με τον Άλλη τα τελευταία αρκετά καλοκαίρια, θα λέγαμε. Είναι μια περίπτωση, ξέρεις, που πάντα έπαιζε στον Άρη και τα λοιπά, ακόμα και πριν πάει στον Όφη και πριν πάει στον Ολυμπιακό. Έχει ξανασυνεργαστεί με τους ανθρώπους του Άρη στη Βέρεια. Είναι μια καλή περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος και αυτός θέλει να κάνει ένα ηλεκτροσόκ, ξέρω, κάπως στην καριέρα του. Ένα restart, βέβαια έχει δείξει καλά στοιχεία, ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει την εμπειρία, είναι ευέλικτος ποδοσφαιριστής, δηλαδή και από τα βιντεάκια του φανερώνεται αυτό, και όσοι τον έχουν δει σε παιχνίδια στις πρώην ομάδες του, φυσικά δεν είναι το ίδιο το βάρος της φανέλας π.χ. του Όφη, του Παζιάννα σε σχέση με του Άρη. Αλλά είναι θετικό ότι τον έχει επιλέξει και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή τον Μάνο. Έχει αγωνιστεί και με τον Ολυμπιακό. Είναι μέσω πλήν σαφώς αυτό που κάνουν οι ομάδες φέτος, που προσπαθούν να μειώσουν κάπως το ρίσκο. Δεν πάνε σε εξειζητημένες κινήσεις. Δηλαδή με το Μάνο ξέρεις. Στοχευμένες κινήσεις τα λέγαμε, και νομίζω άρεσε εκεί προσανατολίζεται και το πετυχαίνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Με το Μάνο ξέρεις την παίρνεις και είναι ένας ποδοσφαιριστής που ουσιαστικά προορίζεται αυτή τη στιγμή. Χωρίς να θέλω να προεξοφλήσω κάτι, έτσι, απλά ιεραρχικά αυτή τη στιγμή. Προορίζεται για το νούμερο 2. Για το νούμερο 2. Βέβαια, όλα θα αποδειχθούν στο χορτάρι. Ναι, έτσι μπορεί να είναι ο καλύτερος από όλους και αυτό, να πάρει φανέλα βασικού. Και νομίζω, Γιώργο, πως αν επιτευχθεί ο στόχος που είναι και η όμιλη του Europa League, τότε δεν θα μιλάμε για πρώτο-δεύτερο. Γιατί θα είναι πολλά τα παιχνίδια, θα χρειαστούν όλοι. Ειδικά φέτος, έτσι όπως θα είναι οι αγώνες που αναμένεται να είναι μέχρι και τρεις εβδομάδες. Ναι, για το Europa League το έχουμε πει, οι όμιλοι ξεκινούν μέσα Οκτωβρίου και θα πηγαίνουν κάθε εβδομάδα. Θα είναι σερί, δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Πέμπτη για την ακρίβεια. Γιατί είναι Πέμπτη τα παιχνίδια του Europa League. Τρεις εβδομάδες, μετά νομίζω έχει καπάκι διακοπή για εθνικές δύο εβδομάδες και καπάκι πάλι τρεις εβδομάδες. Και οι εθνικές που θα διάσει και το ρίσκιο εκείνη την περίοδο. Ο Φετφατζίδης, ο Ρόουζ δεν θα πάει. Μαυρίτιο εκεί πέρα. Και αυτοί έχουν αποκλειστεί νομίζω από τα προκριματικά του Μουντιάλ, επειδή λίγο το έχω ψάξει. Μπορεί να μην πάει ο Ρόζ δηλαδή. Αλλά οι πιτσιρικάδες, οι εθνικές ομάδες μικρές, γιατί παράλληλα γίνονται και αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα κάποιος θα φύγει, παιδί μου, για εθνικές κτλ. Αυτό ξέρεις πάντα επηρεάζει λίγο τις προπονήσεις και αυτά που γίνονται. Αλλά εντάξει, Γιώργο, βήμα-βήμα. Ναι, το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ο Άρης έχει να δώσει τρεις προκριματικούς γύρους στο Europa League. Και δεν ξέρει καν τον αντίπαλό του, τον οποίο θα μάθει τέλη Αυγούστου. 31 Αυγούστου η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό. 1 Σεπτεμβρίου η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό. Καπάκι σε δύο μέρες θα μάθει το τι πλάνο έχει μπροστά του, το πόσο βατό είναι να κάνει μέχρι και τα playoff. Έτσι, αυτό που θέλει να κάνει. Το οποίο αν γίνει, ουσιαστικά θα μιλάμε για πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος, αλλά και όφελος το κύριο της ομάδας, η οποία. Κακά τα ψέματα είναι σε μια εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αφήνει πίσω της οριστικά ότι υπάρχει από Β' και Γ' εθνική, γιατί είδαμε και οι τελευταίοι παίχτες που ουσιαστικά αποχωρούν από τους κυτρινόμαυρους και κλείνει αυτός ο κύκλος. Ναι, βάζεις μια πέτρα στο παρελθόν που λέμε, έτσι, δηλαδή άμα μπεις και στους ομίλους του Europa League τα ξεχνάς, γιατί νιώθεις ότι έχεις εξυγχρονιστεί. Όπως γενικότερα εξυγχρονίζεται η ομάδα το τελευταίο διάστημα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο το αγωνιστικό, η στελέχωση της ομάδας, με τα γραφεία, με τις εγκαταστάσεις, υπάρχουν πλάνα μελλοντικά, είναι βίωνο το μέλλον, προμηνύεται τουλάχιστον. Ναι, απλά μην είναι αποδειχθεί έτσι, γιατί εννοείται. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει ένα δρόμο, δηλαδή αυτό το εγχείρημα προχωράει μπροστά. Μπορεί να τον πήγε πίσω λίγο αυτό το κομμάτι με τα μπαν και οικονομικά. Και με τον κορονοϊό. Και με τα νεύρα, ναι, και συν τον κορονοϊό. Ένα μείγμα αυτό. Okay. Αλλά ξέρεις, πρέπει να προχωρήσει. Υπάρχει πλάνο, αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που γνωρίζουν το αντικείμενο και πονούν την ομάδα. Ναι, αποδείχθηκε επίσης ότι ο Άρης είχε αρκετές έτοιμες περιπτώσεις. Με το που έγινε η άρση του μπαν, προχώρησε άμεσα και έκλεισε κάποιες περιπτώσεις. Αν δεν υπήρχε τον μπαν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Θα είχαμε τουλάχιστον 2 με 3 ποδοσφαιριστές παραπάνω και για το βασικό κομμάτι. Έτσι, όπως είναι φυσιολογικό, έχουν χαθεί κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να περιμένουν τι θα γίνει σε αυτό το σκέλος. Συνεχίζεται κανονικά η ενίσχυση του Άρη σε όλους τους τομείς, θα λέγαμε. Ουσιαστικά, τα βασικά κομμάτια αυτή τη στιγμή είναι ο κεντρικός αμυντικός που αναμένεται και ο επιθετικός. Ο βασικός σεντερφόρ που. Προορίζει τουλάχιστον για βασικός. Υπάρχει και το θέμα στα extreme, αναμονή της περίπτωσης του Ματέο Γκαρσία, που ενώ δείχνει ότι κυλούσε με ταχύτερους ρυθμούς, τώρα κάπως ξέρεις υπάρχουν αποστάσεις.
Σίγουρα τα εμπόδια τα βάζει ο Ερυθρός Αστέρας με το ποσό που διεκδικεί. Ναι, ναι, εντάξει, μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολες. Ναι, είναι το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί που έχει ο Ερυθρός Αστέρας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει σύμμαχο τον παίχτη, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διεκδικεί χρήματα. Και τόσο και ανάγκη. Γι' αυτό και το πολεμάει όσο μπορεί. Και ο Ερυθρός το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί έχει χρωστάει ακόμα λεφτά στη Λασπάλμα. Φαντάσου. Για την απόκτηση του Ματέο Γκαρσία. 2,2 έτσι. Είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι. Είχε δώσει πάνω από 2,2. Οπότε προσπαθεί να πάρει όσα περισσότερα μπορεί από τον Άρη. Αυτό. Επίσης, τον Ερυθρό Αστέρα ήταν και λίγο εκνευρισμένοι, ας πούμε, με τον ποδοσφαιριστή. Γιατί ο Ερυθρός τα είχε βρει με ομάδα από την, την Αργεντινή, αν δεν κάνω λάθος, με την Κόρντομπα. Αφήνω ένα αστερίσκο εδώ. 50 ομάδες εκεί πέρα στην αλφα κατηγορία. Αφήνω ένα αστερίσκο εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί μου διαφεύγει το όνομα της Αργεντινής ομάδας. Και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, εκεί που είχαν συμφωνήσει οι δύο ομάδες και τα είχαν βρει σε όλα για αυτή την περίπτωση, και μάλιστα είχε μιλήσει και ο Ντιέγκο Μιλίτο, που ήταν τεχνικός διευθυντής στην ομάδα, ο Άλντε Αστέρας της Ίντερ, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο όνομα στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα. Είχε βάλει κάτι την κολλάρα στο τελικό της Champions League, τότε θυμάσαι το 10, ναι. Στη Μαδρίτη, Ίντερ Μπάγκερ. Το τρέμπλ της Ίντερ. Και εντάξει, τώρα αναμένουμε αυτή την περίπτωση. Πάντως ο παίχτης είναι εκτός αποστολής. Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο παίχτης δεν αγωνίζεται. Δεν είναι κάπου στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Οπότε σου τραβήξει λίγο αυτή η υπόθεση. Αλλά είναι σύμμαχος ο παίχτης με τον Άρη. Οπότε... Αυτή η υπόθεση που θα τραβήξει επίσης είναι και αυτή του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο οποίος ούτε αυτός θα ταξιδέψει στα 3-5 πηγάδια. Έτσι είναι μια περίπτωση η οποία ο Άρης θέλει να αποδεσμευτεί αλλά δεν μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής κάπως σαν βαρύδιο, από την άποψη ότι έχει και συμβόλαιο μέχρι το 2022, γιατί κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς του κάναμε 30 συμβόλαιο σαν ομάδα, γιατί είδαμε πάρα πολύ καλά στοιχεία σε αυτόν. Φίλε, είναι λίγο κοινοτροπία του, δηλαδή για Σουηδό δεν μου φαίνεται, δεν έχει κοινοτροπία Σουηδού. Εντάξει, επαγγελματίας θα πεις, έχει συμβόλαιο 3 χρόνια, θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του, αλλά δεν φέρονται έτσι οι Σουηδοί, γενικότερα οι Σκανδιναβοί, που θέλουν να παίζουν, θέλουν να είναι αρεστοί εκεί που πηγαίνουν. Τώρα ο Σούντγκρεν είναι μια άλλη υπόθεση και τον είδα και στο βιντεάκι της ΠΑΕ που ανέβασε προχθές, που είδες τα μούτρα που ήταν κατεβασμένα. Νομίζω ότι σε σχέση με αυτό που έπαιρνε στην ΑΕΚ είναι κάπου διπλάσια με τριπλάσια λεφτά. Οπότε σκέψω ότι αν στην ΑΕΚ ήταν πολύ μεγάλο όνομα λόγω και του πατέρα του κτλ. Ναι, ναι. Σκέψω εδώ οικονομικά τώρα πόσο άνοδος του έχει έρθει. Και γι' αυτό προχώρησε τις δηλώσεις αυτές που εκνεύρισαν, ας πούμε, και τον κόσμο του Άδελ και της ομάδας, που είπε ότι δεν αγχώνεται για τι θα γίνει με το μέλλον του, γιατί έχει ένα συμβόλαιο διετούς διάρκειας και ζούμε λαϊκές εποχές κορονοϊού. Οπότε δεν μπορεί να πιέσει κτλ. Από την πλευρά της ΠΑΕΑΔΙΣ ουσιαστικά του είχε δώσει την άδεια να βρει το επόμενο στάδιο στην καριέρα του. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που το προηγούμενο διάστημα και η συνέντευξη που είχε δώσει στην Σουηδία αναφέρθηκε και ένα ενδιαφέρον τσαϊκ. Ο ίδιος το διέψευσε, τονίζοντας ότι δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί του, αλλά αυτά συνήθως ξέρεις ότι είναι τυπικά. Καλά, ναι. Το προηγούμενο διάστημα, βέβαια, πριν 5-6 μέρες είχε βγει ο τεχνικός διευθυντής των Σουηδών και είπε ότι έχει γίνει μια ανοίξη με τον Ντάνιελ. Όχι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ούτε με τον Άρη έχουμε μιλήσει. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να το κάνουν αυτό από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο παίχτη, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγουν επίσημα και να πούνε συζητάμε τον παίχτη, έχοντας και εγώ κάπως άγνοια ο Άρης. Από την ΠΑΕ του έχουν δώσει αυτή την απαραίτητη άδεια, προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Ο Άρης τώρα προσπαθεί να αποδεσμευτεί. Θέλει να πεμπλακεί ο Άρης από αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω πόσο θα του στοιχήσει και αυτό του Άρη. Γιατί θα κινηθεί και πιο απελευθερωμένα για να καλύψει αυτό το κενό. Έτσι, και με το μισθό που θα γλιτώσει από τον Ντάνιελ. Οπότε... υπό διαφορετικές συνθήκες θα προσπαθούσε να αποδεσμευτεί και από τον Λέρνιν Ντουάρτε, ο οποίος στάθηκε άτυχος στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Ίσως και όλοι, δεν γνωρίζω. Όλοι άτυχοι στάθηκαν σε εκείνον τον τραυματισμό, Γιώργο, θα πω εγώ. Αυτό δηλαδή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή για αυτούς τους δύο παίχτες πλησιάζουμε κοντά στο μισό εκατομμύριο. Σωστά. Μην βάλουμε και την περίπτωση. Πολύ σημαντικό ποσό. Μην βάλουμε και την περίπτωση του Έμαν. Που και αυτός, και ο Έμαν, ο οποίος πήγε στην προετοιμασία, είναι κανονικά στην αποστολή. Πήγε στα 3-5 πηγάδια, ελείψη και άλλων τερματοφυλάκων ουσιαστικά. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται. Α πούμε, κοιτάει για δεύτερο τερματοφύλακα που θα αποτελέσει ουσιαστικά το backup του Ντάνι. Του Κουέστα. Κουέστα, ο οποίος ανανέωσε με την ομάδα. Τρίτος ο Ράντος στην προετοιμασία. Ναι, ήρθαμε σε μια έκπληξη το παιδί, διαβάζοντας. Ναι, και εγώ δεν το γνώριζα το παιδί, είναι η αλήθεια.
Μακάρι να το μάθουμε. Είναι 20χρονο τερματοφύλακα. Είναι ο γιο του Αλεκουράντου, του προπονητή τερματοφυλάκων του Άρη. Και όπω ενημέρωσε η Άρη, ο ποδοσφαιριστή θα έρθει να δοκιμαστεί στα 3-5 πηγάδια, να δούμε αν καλύπτει τα θέλω του Μιχάηλ Λένινγκ. Στο παρελθόν έχει περάσει και από τον Πιερικό, που αν δεν κάνω λάθος κατάγεται κιόλας από την Πιερία, αλλά και από την ΑΕ Καρίτσας. Είναι 20 χρονών, ξέρεις, είναι, για τερματοφύλακας ακόμα είναι πολύ μικρός, δεν περιμένεις κάτι. Έτσι, ακόμα οριμάζει το ταλέντο του που λέμε. Δηλαδή, τερματοφύλακες κάνουν καριέρα μεγαλώνοντας. Γενικότερα το νεανικό στοιχείο βρίσκεται στην αποστολή για το Βέρμιο Γιώργο. Αρκετοί είναι άρι ποδοσφαιριστές, ταλαντούχοι της ομάδας, τα σπλάχνα του συλλόγου. Αν προσθέσουμε μέσα σε αυτούς και τους Μπακαλιάν και Μπακούτσι, οι οποίοι πήραν και ρόλο βασικού στο αυτό, έχουν ρόλο πλέον αυτά τα παιδιά, ναι, και νιώθουν και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γιατί υπολογίζονται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν βάλουμε και τον Τσαγκαλίδη, ο οποίος στάθηκε άτυχος στην περσινή σεζόν, δεν μπόρεσε να βοηθήσει την πρώτη ομάδα παρότι είχε συμβόλαιο και είδαμε ότι μπήκε στο τελευταίο λεπτό τον playoff στη Τούμπα προκειμένου να πάρει τη συμμετοχή και το βάπτισμα του πυρός. Μιλάμε για τους Σενγκέρκη, Μαρμαρίδη και Χατζηπιρπιρίδη, τρία νέα παιδιά τα οποία έχουν καλές περγαμηνές και ακούσατε τις προάλλες εδώ στο All About Arson Air τη συνέντευξη του προπονητή της Καπετανιά, του Κώστα του Καζάνα, που περιέγραψε το τι μέλη γενέστε με αυτούς τους τρεις. Ο Παναγιώτης Σενγκέρκης είναι αριστερό back. Είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Ιανουάριο να ανέβει στην πρώτη ομάδα ως backup του Μίχαη Κόρχουτ. Κάτι το οποίο δεν προχώρησε λόγω του μπαν. Γιατί το συμβόλαιο ήταν έτοιμο και αν δείτε στο προηγούμενο διάστημα με την άρση του μπαν να πλησιάζει, ο ίδιος δημοσίευσε τη φωτογραφία που υπέγραφε το συμβόλαιό του τότε. Δηλαδή αυτή η περίπτωση είχε προαναγγελθεί από τότε. Όπως και οι περιπτώσεις των Χρήστου Μαρμαρίδη, ο οποίος είναι δεξιός μπακ, αλλά και του Κώστα Χατζηπιρπιρίδη, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός εξτρέμ, έτσι, παιδί μου, με αρκετό ταλέντο, όπως το λένε οι άνθρωποι της ΚΑΠΑ19 και του Άρη. Επίσης μιλάμε για τον Μίχαηλ Λένινγκ, ο οποίος από τη στιγμή που ήρθε στη Θεσσαλονίκη κατάφερε και παρακολούθησε αρκετά παιχνίδια από κοντά, έτσι έχει μια εικόνα τότε. Θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές πώς δουλεύουν τώρα. Να υπάρχει αυτή η σύνδεση και στις πρώτες ομάδες με τις δεύτερες. Υπάρχει πάντα και ο Τόρις Τερζής, που ξεκίνησε πέρσι τη χρονιά ως προπονητής της ΚΑΠΑ19, μετέπειτα ξαναεπανήλθε πίσω στο προπονητικό team της Α ομάδας. Και όλοι αυτοί σε συνεργασία με τον Άγγελο Χαριστέα προωθούν όσο μπορούν τα παιδιά, έτσι, να αναδειχθούν και αυτά. Είναι σημαντικό. Παίρνει ευχή σε την ομάδα. Κάθε χρόνο ο Άρης να ανεβάζει και έναν ποδοσφαιριστή, κάτι τέτοιο, ξέρεις, έτσι, να παίρνει από τα δικά του πλάχνα να έχει κάποιο βασικό. Εννοείται. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Δυναμικά μπήκαμε, Γιώργο. Σημαντικό, ναι, ναι, αυτό. Θα ακολουθήσει η εκπομπή έτσι τον ίδιο ρυθμό. Μετά θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό. Από το Βέρμιο. Πες στους χορηγούς να δούμε αν έχουμε και κάποια μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Εμείς θα είμαστε εδώ, αλλά εσείς μπορείτε να πάτε στο Pefki Deluxe Residences του ομίλου εταιριών Καραμαλής. Θέλεις οι φετινές διακοπές σου να σου μείνουν αξέχαστες? Στο Πεφκοχώρη Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Pefki Deluxe Residences. Ευρύχοδα νεόδημητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view στο Pefki Deluxe Residences. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23-740-622-22 ή μπες στο pefkideluxeresidences.com. Το Pefki Deluxe Residences που είναι μέλος του ομίλου εταιριών Καραμαλής, γιατί σαν τη Χαλκιδική πραγματικά. Καλά, φίλε, έτσι πως το είπες, με έχει στείλει ήδη, έτσι, με έχει ψήσει. Νοητικά και εγώ είμαι εκεί. Ελπίζω και τον υπόλοιπο κόσμο, ναι. Νοητικά είμαι και εγώ εκεί. Στο δρόμο μπορείτε να σταματήσετε στο Regency Casino Θεσσαλονίκης. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Regency Casino Θεσσαλονίκης, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια όπως δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή τους στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς, μάλιστα, λοιπόν, που πάντα ανέβαλαν τη σκέψη τους στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Regency Casino αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ο πιο ασφαλής. Ενώ τέλος, αν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θέλετε να ανανεώσετε και το σαλόνι σας αλλά και άλλους χώρους του σπιτιού, μπορείτε να το κάνετε με τα έπιπλα Μαρμαρίδης, που είναι έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και τα χρώματα που επιθυμείτε, στη μεγαλύτερη ποσότητα των επίπλων του καταστημάτων Μαρμαρίδης, που παράγεται από ελληνικά σχέδια και στηρίζονται στην τοπική επιχειρηματικότητα. Είναι η ανανέωση που θέλετε. Χρειάζεται ανθρώπους που εμπιστεύεστε και στη Μαρμαρίδης έπιπλα
συνεχίζουν με ασφαλείς και άμεσες παραδόσεις για να ζείτε καλύτερα. Ωντάκ, ποιητής είσαι φίλε. Λοιπόν, πάμε break σύντομο και επιστρέφουμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αθλητικός Λίμπερο 107,4, εκπομπή All About Aris On Air, Γιώργος Μπαϊράμης και Γιώργος Γκάτος στα δύο μικρόφωνα. Εντός λίγων δευτερολέπτων πηγαίνουμε στον Νίκο Παπαδόπουλο. Αφού πρώτα πούμε χορηγό προετοιμασίας του Άρη, Ανθουλάκη Smart Trans, απαιτείς υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές οδικές μεταφορές. Ανθουλάκη Smart Trans, από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκη Smart Trans, πληροφορία στο 2310 75 30 24 και στο Ανθουλάκη ltd.gr. Καλησπέριζουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Έχετε κατασταθεί, όλα πηγαίνουν ρολόι. Ξεκινάει και η προπόνηση σε λίγο, Νίκο. Σε λιγότερο από μια ώρα, ναι, 6,5 ώρα πρώτη προπόνηση του Άρη στο Δέρμιο, το γευματινή. Δεν έγινε το πρωί, εντάξει, έτσι όσο μάδες έφτασε λίγο πριν τις 12. Δεν γινόταν τώρα να κάνει και προπόνηση, είναι και δύο ώρες και κάτι για, με το λεωφορείο κιόλας για να ανέβεις πάνω στον Δέρμιο. Δεν είναι εύκολη η διαδρομή από ένα σημείο και μετά. Ξεκουράστηκαν λίγο ποδοσφαίρες και το απόγευμα τώρα σε 50 λεπτά περίπου θα μπουν στο γήπεδο, το οποίο το είδαμε κι εμείς από λίγο μακριά που είμαστε, το περιπίθυνα κιόλας οι άνθρωποι των εγκαταστάσεων που φιλοξενείται η ομάδα. Ήθελα ένα κουρηματάκι, αλλά γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση. Να δούμε επιτέλους και εμείς τον Άρη μέσα στο γήπεδο ξανά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Έχουν μεσολαβήσει βέβαια και δύο προπονήσεις της ομάδας, η προχθεσινή και η χθεσινή, αλλά από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε, από σήμερα ξεκινάει η πραγματική δουλειά για τον Άρη και θα αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακά όσο περνούν οι μέρες το χτίσιμο του Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου και τι ακριβώς θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ο ΕΝΙΚ με το υλικό που έχει ήδη στη διάθεσή του, αλλά και με τους παίκτες που θα έρθουν μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες μέρες. Τους παίκτες που αναμένουν οι άνθρωποι της ομάδας για να ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Να το πάρουμε από την αρχή, Νίκο, και να δούμε την αποστολή που ανακοινώθηκε το πρωί, που πετύχε κάποιες εκπλήξεις σχετικά με την παρουσία παιχτών και την μη παρουσία αυτών. Και το όνομα, ας πούμε, που έκανε εντύπωση και προκάλεσε ερωτηματικά το πρωί ήταν αυτό του Γιάννη Ράντου. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Αλλά και η παρουσία του Φάμπιαν Έμαν στα 3-5 πηγάδια, το οποίο το μέλλον είναι δυσίωνο, ας πούμε, έτσι, ουσιαστικά στον Άρη. Αντιθέσει με τον Ντανιέλ Σούντιγκαν, που είπαμε και νωρίτερα. Το Έμαν ήταν αναμενόμενο, διότι δεν έχει ουσιαστικά, εντάξει, αν βγάλει και τον γιο του Αλέκου Τουράντ, δεν έχει άλλη επιλογή στο τέρμα. Χρειάζεται και παίχτες, γιατί είναι προπόνηση και Έμαν. Εντάξει, και ο Σούντιγκαν έχει συμβόλαιο, αλλά μια διαφορετική κατάσταση, διότι υπήρξαν στο παρελθόν και αυτές οι δηλώσεις του Σουηδού που επιβάρυναν πολύ την θέση του και στο ρόστερ της ομάδας. Ο Άρης ψάχνει δεύτερο τερματοφύλακα, είναι δεδομένο. Αλλά μέχρι να βρει αυτόν τον οποίο θέλει, παραμένει κανονικά ο Έμαν που έχει και συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα ο γιος του Αλέκου του Ράντζου περισσότερο συμπληρωματικά νομίζω ότι θα δοκιμαστεί βέβαια, θα τον τζεκάρουν. Είναι παίχτης που αγωνιζόταν σε πολύ χαμηλότερες κατηγορίες τα προηγούμενα χρόνια, μια αρρώστια ηλικία 20 χρονών. Ο συγκεκριμένος, εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι στο ρόστερ την νέα σεζόν. Για μένα περισσότερο βοηθητικός. Είναι και πρέπει να είναι ο ρόλος. Εκτός τώρα αν τον δούμε στο Δέρμα σε επόμενες δύο εβδομάδες, θα βγάζει και τα out. Τι να σου πω. Okay. Μακάρι. Αλλά δεν νομίζω τώρα. Δεν νομίζω. Βοηθείται και το παιδί, έτσι, που θα κάνει προετοιμασία με την μεγάλη ομάδα. Όσο να είναι. Παίρνει εμπειρία. Εντάξει, σίγουρα όσο να είναι, εννοείται αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να την υπολογίζουμε για το ρόστερ τη νέα σεζόν. Το δεύτερο ερωτηματικό ήταν η μη παρουσία του James Τζέγκο, η οποία όπως ουσιαστικά υπόθηκε μετά ήταν απλά τυπικό σκιαλός, γιατί ο ποδοσφαιριστής ταξίδευε κανονικά στα 3-5 πηγάδια για να είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα εν αναμονή και της υπογραφής του συμβολαίου του μετά τα διαδικαστικά. Σήμερα αύριο θα γίνει και αυτό. Ναι. Και έπειτα έχουμε την απουσία του Ντάνιελ Σούγκλεν, όπως είπαμε νωρίτερα, και την παρουσία αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών, όπως είχε προαναγγελθεί και τις προηγούμενες μέρες, και είχε φιλοξενηθεί και ο Κώστας Καζάνας και ανέλησε στον κόσμο το τι μέλη γενέστε με κάθε ποδοσφαιριστή. Και έτσι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια αναμονή και των νέων μεταγραφών, του Σάσα αύριο, μεθαύριο για παράδειγμα, του Γκανέα. Έτσι, ναι. Είναι μια λίστα ποδοσφαιριστών που θα βρεθεί στο Βέρμιο το επόμενο διάστημα, έτσι, όσο η αποστολή είναι εκεί μέχρι τις 27 του μήνα. Ο Γκανέα έρχεται αύριο στην Θεσσαλονίκη τελικά. Το αναμένουν αρχικά οι άνθρωποι του Άρη σήμερα το μεσημέρι
μετατέθηκε κατά μία μέρα η άφηξή του να περάσει τα ιατρικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν όχι μέχρι αύριο το βράδυ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προλάβει, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται και αυτός στα 3-5 πηγάδια. Φαντάζομαι τώρα θα έρθει μαζί με το Σάσα Μιλικά, δεν θα κάνουν πηγενέλα οι άνθρωποι της ομάδας. Θα έρθουν όλοι μαζί όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να έρθει και κάποιος ακόμα μέχρι αύριο ή μέχρι το Σάββατο. Αλλά σίγουρα με αυτούς τους δύο θα αυξηθούν και οι επιλογές του Ένινγκ. Θα προσθεθούν ακόμα δύο σε αυτές που υπάρχουν ήδη στο Δέρμι. Αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές είναι αλλιώς και με νέα πρόσωπα θα πει έχουμε και με παλιά. Που έχουν ξανακάνει προετοιμασία εδώ πέρα με την ομάδα πριν δύο χρόνια, θυμίζω ότι Πάκο Ερέρα. Και περιμένουμε παράλληλα μέσα στα επόμενα 24 ώρα, γιατί είναι γνωστές οι βασικές προτεραιότητες του Άρη στον αφορά το μεταγραφικό αυτές τις ημέρες. Ο αριστερό πόδαρος, κεντρικός αμυντικός που θέλουν οι κυτρινόμαυροι. Ο επιθετικός που θα αποκτήσουμε και τρίτος σειρά, νομίζω, έρχεται και η υπόθεση του Εκστρέμ όσο δεν προχωράει, θέλει να κολλάει κάπως του Ματέο. Έρχεται και αυτό σιγά σιγά το ζήτημα στο προσκήνιο όλο και περισσότερο. Είναι υποθέσεις που επειδή οι διαπραγματεύσεις είναι συνεχόμενες και καθημερινές και οι επαφές ανάμεσα στον Άρη και τους ποδοσφαιριστές που θέλουν να εντάξει ο ρόστερ του, μπορεί να προκύψει κάτι μέχρι το βράδυ, μπορεί να προκύψει κάτι μέχρι την Κυριακή. Είτε μιλάμε για τον Στόπερ, είτε μιλάμε για τον Φόρ. Για θέση του επιθετικού τα πράγματα παραμένουν ξεκάθαρα. Ο Άρης θέλει τον Λόπεζ. Είναι η βασική του επιλογή, είναι η προτεραιότητά του, δεν αλλάζει αυτό. Εκτός αν τραβήξει πάρα πολύ και δεν έχει κάποια απάντηση μέσα στα επόμενα 24 ώρα από την Ισπάνο, δεν θα κάνει σε υπομονή ο Άρης στην περίπτωσή του και θα στραφεί στην άλλη επιλογή που έχει στη λίστα του φόρα από την ευρωπαϊκή αγορά, για τον οποίο επίσης υπάρχει πάρα πολύ καλή γνώμη. Για το κομμάτι των στόπερ λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή για μια πολύ καλή περίπτωση που έχει φτάσει στα χέρια των ανθρώπων της ομάδας τα τελευταία 24 ώρα και με την οποία έχουν υπάρξει ήδη επαφές. Είναι όμως δύσκολη περίπτωση. Με τα τωρινά δεδομένα δεν θεωρείται εύκολο να προχωρήσει. Γι' αυτό και αρχίζει να επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο του Ντάτκοβιτς, τον οποίο ο Άρης νομίζω ότι είναι σε ένα σημείο που αν όντως το αποφασίσει μέσα στο μυαλό του και πει ότι τον θέλω, νομίζω ότι θα τον φέρει κιόλας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και άλλες δύο επιλογές διεθνών ποδοσφαιριστών και αυτές όχι τόσο εύκολες, έχουν το δικό τους βαθμό δυσκολίας. Είναι και αυτή η περίπτωση του στόπερ μπορεί να ξεκαθαρίσει άμεσα μέχρι το βράδυ, μέχρι αύριο, μπορεί να ξεκαθαρίσει και σε δύο μέρες, γιατί τα δεδομένα μεταβάλλονται συνεχώς όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη. Είναι φυσιολογικό όταν υπάρχουν συνεχόμενες διαπραγματεύσεις και είναι φυσιολογικό όταν κιόλας οι άνθρωποι της ομάδας σε συγκεκριμένες θέσεις θέλουν να πραγματοποιήσουν και τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Γιατί είναι κομβικές θέσεις στον κορμό της νέας αγωνιστικής περίοδου και ο Άρης θέλει εννοείται να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Οπότε κινείται σε πολλά με το ΠΑΟ Άρης και θα γεμίζει το ρόστερ όσο περνάει ο καιρός. Και είναι σημαντικό αυτό να πάνε και προσθήκες στο Βέρμιο. Ήδη έχει κάποια προτιμήσια. Νέα πρόσωπα. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω να δούμε ακόμα πάρα πολλές μεταγραφές. Δηλαδή, αν τη βάλεις κάτω, είναι δύο στόπερ, ένας επιθετικός, τρεις. Πάρεις και έναν δεύτερο τραυματοφύλακα, τέσσερις. Okay. Να πάρεις και έναν εξτρέμ, σίγουρα που θα πάρεις πέντε. Το πολύ να πάνε 5-6 μεταγραφές ακόμα. Δεν νομίζω τώρα ο Άρης να κάνει παραπάνω. Αλλά εκ των βασικών επιλογών για το ρόστερ της νέας ομάδας, οι παίχτες που θα έρθουν. Εκτός αν μετά πρόσεξε, αν προσθέσεις ας πούμε μία-δύο ακόμα περιπτώσεις. Δηλαδή το πολύ να φτάσεις βαριά μέχρι τις 7, αλλά 7 δεν σημαίνει 7 ότι θα είναι όλοι βασικοί ή θα έχουν όλοι ενεργό ρόλο στο κρατήριο. Μπορεί να κάνει και κάποιες προσθήκες διαφορετικές, να το πω έτσι. Υπάρχει και χρόνος για τις μεταγραφές. Δηλαδή και ίσως, το πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα από τώρα και η Ευρώπη σε κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Οπότε θεωρητικά υπάρχει χρόνος. Χρόνος υπάρχει, αλλά πρέπει και η ομάδα να μονταριστεί με τις περισσότερες λύσεις. Εννοείται, ναι. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Και ειδικά τώρα που ξεκινάει σήμερα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και θα είναι εδώ πέρα για δύο εβδομάδες. Okay, το καταλαβαίνω και έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Το να μην έρθουν όλοι παίκτες απευθείας από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι ο Άρης για μένα καλό θα ήταν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το αργότερο τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, να έχει τελειώσει και με το φορ και με το στόπερ. Και να μην ίσως ας πούμε το εξτρέμιο σε κρεμότητα, διότι είναι και μια θέση που υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή υπάρχει ο Μαρτίνες, υπάρχει ο Μπερτόλιο, υπάρχουν λύσεις. Και είναι και μια φάση πολύ κρίσιμη, διότι εδώ πέρα θα γίνει πολλή δουλειά πάνω στο κομμάτι της τακτικής, θα ξεκινήσει η δουλειά πάνω στο κομμάτι της τακτικής, η οποία θα γίνεται παράλληλα από ένα σημείο και μετά και μέσα από τη διαδικασία φιλικών αγώνων. Και το μεγάλο στοίχημα του Άρη φέτος είναι το 4-3-3.
το οποίο θέλει δουλειά και το καλύτερο θα είναι να έχεις από νωρίς, αν όχι όλες τις επιλογές, τουλάχιστον τις βασικότερες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Άρη είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει σε φιλικούς αγώνες, έτσι, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν, και όπως για παράδειγμα και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που θα πάνε σε λύσεις όπως τα φιλικά με την ΚΑΠΑ 19, προκειμένου να μείνουν οι παίχτες σε γρήγορση, αλλά και να δοκιμάσει ο προπονητής μια σειρά από τακτικές που θέλει. Είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση για τις προτάσεις που ήρθαν από την Αλκμαρ και από την Βαλένθια για φιλικά που σε άλλες χρονιές ο Άρης δεν θα το σκεφτόταν καν. Έτσι, προφανώς θα έλεγε ναι. Αλλά είναι οι περιπτώσεις οι οποίες φέτος οι συνθήκες που μπλέκουν ρούτς. Δεν το επιτρέπουν έτσι να γίνει. Γιατί ιδανικά φαντάζομαι ότι ο Άρης θέλει 3-4 φιλικά έτσι, πριν τη σέντρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει τόσο. Είναι τιμητικό το να έρχονται προτάσεις για φιλικά από τέτοιες ομάδες, αλλά είναι το ίδιο δύσκολο στη φάση στην οποία βρισκόμαστε λόγω της πανδημίας. Δεν είναι εύκολο για την Άρη να μπει σε μια τέτοια διαδικασία φιλικών αγώνων. Δεν σου λέω ότι αποκλείεται εντελώς, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο κιόλας. Ναι. Οπότε σε ποια λύση προσανατολίζεται η ομάδα για να πάρει και ένα δείγμα τη δουλειά που γίνεται εκεί? Κάποια οικογενειακά οικογενειακό δείγμα θα γίνει σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιο τουρνουά μεταξύ των ομάδων. Θέλει να δώσει ένα-δύο φιλικά εδώ. Αν τα καταφέρει με ομάδες από τη γύρω περιοχή ή ομάδες που προετοιμάζονται εδώ πέρα, ας πούμε είναι η Λάρισα για παράδειγμα, εδώ λίγο πιο κάτω από εμάς, θα βρεθούν και άλλες επόμενες μέρες. Θα αποκτήσει επιλογές νομίζω και εντάξει, να γυρίσουμε το καλό στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα φιλικό με την ΑΕΛ 30 του Αυγούστου, χωρίς να ξεκαθαρίσει ακόμα η έδρα διεξαγωγής του. Όχι ενδεχομένως, και η λογική λέει ότι θα προγραμματιστούν και κάποια ακόμα φιλικά, πιθανότατα ομάδες της πρώτης εθνικής. Εντάξει, ότι υπάρχει κοντινό θα πω εγώ, αλλά εντάξει, ο Άρης χρειάζεται να κάνει κάποια μακρινή απόσταση για να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι, από τη στιγμή που δεν μπορεί να μεταβεί στο εξωτερικό. Γιατί η προετοιμασία μιας ομάδας στο εξωτερικό στην ουσία αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί. Το να δώσει κάποια δυνατά φιλικά παιχνίδια. Έτσι, να έχεις ένα αξιόλογο δείγμα. Στην Ολλανδία. Σωστά, ναι. Για να δοκιμάσεις και τις αντοχές σου, να δεις τι κάνεις, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Ισχύει. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι όχι και μέσα από αυτά τα φιλικά που θα δώσεις με τις ελληνικές ομάδες θα βγάλεις συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι μπορούν να βγουν ακόμα καλύτερα απέναντι σε πιο δυνατούς αντιπάλους. Άλλωστε, ο σκοπός των φιλικών αγώνων δεν είναι η νίκη ή η ήττα. Εντάξει, σίγουρα χτίζεις και νοοτροπία νικητή και χαρακτήρα νικητή. Αλλά το θέμα είναι να δουλέψεις, να δεις τι δεν πάει καλά και να το διορθώσεις μέσα από αυτά μέσα από αυτή τη διαδικασία των φιλικών αγώνων. Σωστά. Οπότε ξεκινάει η ομάδα προπονήσεις σε πολύ λίγο, η πρώτη στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και από αύριο διπλές, πρωί και απόγευμα. Από αύριο διπλές, ανάλογα και με το προγραμματισμό των το φιλικών τώρα, εντάξει. Δηλαδή, αν προκύψει φιλικά, θα διαφοροποιηθεί και κάποιο το πρόγραμμα των προπονήσεων, αλλά με τα τωρινά δεδομένα ο Άρης πρωί-απόγευμα προπονήσεις. Εντάξει, θα δοθεί και κάποιο ρεπό σε κάποια φάση λογικά. Όχι ολόκληρη τη μέρα βέβαια. Μπορεί να δώσει, ας πούμε, κάποια μέρα, όπως έχει γίνει και σε άλλες προετοιμασίες, ρεπό από την απογευματινή ή από την πρωινή προπόνηση. Αλλά νομίζω ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι απογευματινές είναι που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί οι απογευματινές είναι αυτές που έχουν μπάλα και έχουν τακτική. Κυρίως τακτική, γιατί και η πρωινή μπορεί να έχει μπάλα, αλλά η πρωινή επικεντρώνεται κυρίως στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Έτσι, έχει τρέξιμο το πρωί που λέμε. Πάντα. Έχει τρέξιμο, να δούμε, πρόσεξε. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς δουλεύει ο Ένινγκ. Γιατί θα τον δούμε σε προετοιμασία πρώτη φορά. Σωστό, δεν είναι δικιά του η περσινή ομάδα. Να δούμε και το Γερμανό σε συνθήκες προετοιμασίας. Να δούμε τι ακριβώς σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του, πώς δουλεύει. Θα αξιολογηθούν όλα αυτά εννοείται μέσα στις επόμενες ημέρες. Και πλέον μιλάμε και για ένα νέο τεχνικό team, έτσι, με τις προσθήκες που έγιναν τα τελευταία 24 ώρα, με περισσότερα μέλη. Πώς θα ξεκινήσει να δούμε και αυτοί πώς θα συνεισφέρουν με το κομμάτι της δουλειάς που έχουν απομειστεί. Είναι καινούργια αρχή, γιατί μιλάμε ότι αρκετοί παίχτες έφυγαν, έκλεισε ο κύκλος τους, έρχονται καινούργοι και τεχνικό team. Έτσι, πολλά πράγματα πρέπει να δουλευτούν ταυτόχρονα, νομίζω, για την νέα ζωή. Συν την αλλαγή συστήματος. Όλα μαζί. Θέλουν το χρόνο τους όλα αυτά. Είναι φυσιολογικό. Εντάξει, ο Άρης έχει ένα μήνα μπροστά του. Δεν θα είναι και 100% έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος. Καμιά ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος. Πολλά είναι τα νέα πρόσωπα και στο τεχνικό team, όπως είπες και εσύ. Έχει αλλάξει ο γυμναστής, έχουν αλλάξει οι φυσιοθεραπευτές, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Είναι γενικότερα ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό, γι' αυτό λέμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και αρκετά γνώριμα πρόσωπα, είναι μια νέα αρχή για τον Άρη. Είναι η οικοδόμηση μιας νέας ομάδας.
σιγά σιγά με βάσεις από την περσινή σεζόν και ποιοτικές προσθήκες που προσπαθούν, έχουν κάνει ήδη στα χαρτιά τουλάχιστον άνθρωποι του Άρη, γιατί βγαζούμε και στο γήπεδο. Χωρίς να θέλω τώρα να υποτιμήσω τις κινήσεις που γίνει, το αντίθετο μάλιστα. Τις βρίσκω κιόλας αρκετά καλές βάσει των στοιχείων που έχουμε και των βιογραφικών των ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στο χαρτί. Είναι μια νέα αρχή για τον Άρη, είναι μια νέα ομάδα. Και μαζί και με τα νέα πρόσωπα που θα έρθουν στην συνέχεια τις επόμενες μέρες. Και τέλος, έχεις κάποια ενημέρωση, υπάρχει κάποια ενημέρωση που την Παϊράδης για το αν θα, πούμε, θα υπάρχουν συνεντεύξεις φέτος, δεδομένου ότι θα υπάρχουν, το τελευταίο διάστημα λόγω κορονοϊού στα γήπεδα και τα λοιπά είχαν απαγορευτεί οι συνεντεύξεις τύπου κτλ. Φαντάζομαι δεν θα είναι όπως πέρσι που είναι πρωί απόγευμα, θα είναι κάποιες ομοιωμένες. Μέχρι πέρυσι υπήρχε σχεδόν καθημερινά ένα παίκτη που μιλούσε στα ραδιόφωνα ζωντανά και μια συνέντευξη για τις εφημερίδες και τα site την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι είναι πιθανό να μειωθεί κάπως ο ρυθμός των συνεντεύξεων στη φετινή προετοιμασία. Εντάξει, βέβαια όσοι συνάδελφοι είμαστε εδώ πέρα, έχουμε περάσει και τα απαραίτητα τεστ, είμαστε αρνητικοί. Δεν υπάρχει κάποιος φόβος στις επαφές που θα έχουμε τους ποδοσφαιριστές, okay. Αλλά νομίζω ότι θα είναι λίγο μειωμένος ο αριθμός των συνεντεύξεων, θα το δούμε αυτό και όλες τις επόμενες μέρες. Ας ξεκινήσουμε το καλό σήμερα η προετοιμασία το απόγευμα, γιατί μέσα για τη δικασία των προπονήσεων θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα πράγματα, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα για κάποιους ποδοσφαιριστές, να τα αναλύσουμε κιόλας και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από το site. Φυσικά το ουσιαστικό κομμάτι της δουλειάς. Νίκο, είναι άνθρωποι της διοίκησης είναι παρόν στο Βερνίο? Όχι, προς το παρόν, έτσι. Ακόμα όχι, εντάξει, σε κάποια φάση σίγουρα θα είναι ο Άγγελος ο Χαριστές, απλά επειδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα αυτή τη στιγμή που αφορούν κιόλας βασικά κομμάτια της εντεκάδας. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για να το δούμε εδώ πάνω στον Βέρνιο. Και επίσης έχουν αρχίσει και δημιουργούνται και τα πρώτα παρεάκια από ό,τι βλέπουμε στο Instagram. Και εγώ ήθελα να το πω στο πιο γκόσυπ εκεί πέρα. Βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν καμιά ώρα, τον Σάκητ που βγάζει βίντεο, τον Ρόζ, ο οποίος κοιμάται τον καναπέ, και δίπλα είναι ο Τζέγκο που ξέρει πίνει το χαλαρό καφεδάκι πριν την προπόνηση κτλ. Εντάξει, είναι. Ωραίο είναι αυτό, να υπάρχει πράγματα, οικογενειακό κλίμα. Όπως επίσης εδώ. Και να πείσουν σχέσεις και οι παίχτες που είναι καινούργοι στην ομάδα, έτσι, να το νιώθουν αυτό, το εισπράττουν. Όπως για παράδειγμα και η αποκάλυψη ότι ο Τζέγκο θα φοράει την ομάδα 6 σύμφωνα με το μπλουζάκι που βλέπω αυτή τη στιγμή εδώ. Mm-hmm. Με αυτόν τον ντόμινο αλλαγών που έχουν δει φέτος, έχουν αλλάξει όλοι νούμερα, έχω την εντύπωση. Που δεν θυμάμαι πέρυσι ποιος το είχε, αν το είχε κάποιος, να σου πω την αλήθεια. Μπορούμε να μάθουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Θα σου πω τώρα. Με το 6 πέρυσι το 6 δεν θυμάμαι να το είχε. Και τελευταίος που είχε το 6 στον Άρη, που το θυμάμαι σίγουρα ήταν ο Μπάσα. Ο Ντουάρτε ποιο είχε? Το 8. Το 8, κοντά, εντάξει. Το 6 ήταν κενό πέρσι. Ναι, ήταν, το είχε ο Μπάσα στο ξεκίνημα της σεζόν και έφυγε συνέχεια. Ναι, είχε φύγει προς το φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου της περσινής. Μια που είπαμε Ντουάρτε, αυτό το οποίο βέβαια είναι και γνωστό από τον πρώτο, ο Σούντγκριν δεν είναι στην αποστολή, κόπηκε αναμενόμενο νομίζω, γιατί είναι θέμα πλέον, όπως λέγαμε και πριν, η δηλώση που είχε κάνει δημιουργεί μια πολύ διαφορετική κατάσταση με σχέση με τον Έμαν, που ναι, δεν υπολογίζεται, αλλά είναι εδώ. Και πλέον περιμένουμε να δούμε πότε θα βρεθεί, νομίζω θα βρεθεί κάποια στιγμή, αλλά το πότε θα βρεθεί και ποια θα είναι ακριβώς η φόρμουλα για να λύσουν τη συνεργασία τους οι δύο πλευρές. Εντάξει, ο Σούντγκριν αξιώνει χρήματα, όχι μόνο τα δουλευμένα και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολη η διαδικασία της λύσης του συμβολίου. Θα το δούμε αυτό μέσα στο επόμενο διάστημα, αν ο Άρης καταφέρει να βρει γρήγορα μια λύση με την περίπτωση του Σουηδού. Το ίδιο θέλει να κάνει και με τον Ντουάρτε. Σίγουρα είναι μια διαφορετική περίπτωση, βέβαια, γιατί είναι τραυματίας. Πριν λίγο καιρό είχε κάνει το χειρουργείο για το σοβαρό τραυματισμό που πέστη στο μάστο πλήρωμα του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ, αλλά και αυτός είναι ένα συμβόλαιο από το οποίο ο Άρης θέλει να πεμπλακεί, διότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Ο Ντουάρτε στο δεύτερο χρόνο του συμβολέου του που έχει ξεκινήσει έχει λαμβάνει 300.000 ευρώ τα 270 που έπαιρνε πέρυσι, και τον τρίτο χρόνο του συμβολέου του το ποσό αυτό ανεβαίνει 305.000 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, και γι' αυτό τον υποδοσφαιριστή κιόλας συγκεκριμένα. Και αυτό είναι μια περίπτωση που απασχολεί σίγουρα και θα απασχολήσει ακόμα περισσότερο νομίζω συνέχεια τους ανθρώπους του Άρη, για να δεν μπλακούν από το συμβόλαιό του και να ελαφρύνουν κάπως και το budget της ομάδας. Αυτό εξοικονομεί χρήματα ο Άρης από αυτές τις περιπτώσεις και μπορεί να κινηθεί και πιο ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι με άλλους στόχους. Έτσι, γιατί για μισό εκατομμύριο. Θα υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο. Σούτγκρεν με Ντουάρτε μαζί μιλάμε για μισό εκατομμύριο. Σωστά, ναι. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή είναι. Ναι. Μη πω και δύο. Μπακαλίστηκα να το πούμε. Μη πω και δύο πολύ καλές. Ναι, ναι. Ωραία.
Αυτά, Νικό, για πρώτη σε πρώτη μέρα. Φάση αυτά, έτσι δεν έχουμε μέχρι κάτι άλλο. Αργότερα ξεκινήσει η προπόνηση, θα δείτε, λογικά ο κόσμος θα δει φωτογραφίες, βίντεο. Θα έχουμε και live βίντεο, θα έχουμε live βίντεο στο Facebook του Λαμπαουτάρη, θα έχουμε και στο Instagram από κάθε προπόνηση, όχι μόνο από τη σημερινή, και πρωί και βράδυ, εννοείται, απόγευμα βασικά. Και φωτορεπορτάζ και ό,τι παρασκήνιο υπάρχει θα τα καταγράφουμε και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από το site. Μπαίνουμε πλέον σε μια δικασία, όπως είπα και πριν, που μέσα στις προπονήσεις θα έχουμε να πούμε πλέον και πολλά περισσότερα. Και η συνέχεια της ημέρας και από αύριο φυσικά. Ωραία. Τέλεια. Έγινε, Νίκο. Νίκο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στο έργο σου εκεί πέρα και θα είμαστε επικοινωνία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από τα 3-5 πηγάδια. Πήραμε μια πρώτη, πήραμε πρώτη γεύση, έτσι να μπει και ο κόσμος στο κλίμα. Οι παίχτες θα μπουν έτσι αλλιώς σε πολύ λίγο. Γιώργο, που θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση, να αρχίσουν λίγο να εγκλιματίζονται με τις συνθήκες εκεί. Στοίχημα θα είναι αύριο το πρωί. Το ξύπνημα και το τρέξιμο που θα έχει, εννοείται. Και εβδομάδες τώρα αλλάζει η πραγματικότητα. Αλλάζει η καθημερινότητά του. Και αλλάζουν και ειδικές συνθήκες. Και οι συνθήκες. Το ότι είσαι full προσιλωμένος στην προπόνηση που κάνεις. Ναι. Το ότι είσαι όλοι, ξέρεις, με όλη την ομάδα και τα λοιπά, όλοι μαζί σε ένα βουνό πάνω, δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο. Mm-hmm. Άμεσα ενδιάμεσο έτσι, μπροστά σου. Και είναι αυτό που είναι. Είναι και τοποθεσία που είναι, ξέρεις, μέσα στο βουνό που το κεφάλι σου φεύγει, ξέρεις, χαλαρώνει και. Είναι πιο γαλήνια, ρε φίλε. Πιο ειδηλιακά εκεί πέρα. Γι' αυτό και προτιμούν οι ομάδες τέτοια μέρη για την προετοιμασία τους. Δεν θα πάνε στον Όγιο Αθανάσιο και στο Βαθύλακο να κάνουν προετοιμασία. Έτσι. Μπορείς να. Ή στην Κατογέφυρα, έχεις πάει στην Κατογέφυρα. Όχι. Ας το μην πας. Ναι. Βαθύλακο έχω περάσει απ' έξω. Κάτι γέφυρες έχω περάσει απ' έξω. Για... ναι. Και κάτι τέτοια. Κάτι... έχω κάνει κάτι βόλτες περίεργες. Και... σε αυτά τα μέρη, ειδικά από το δρόμο το. Την εθνική που είναι από τον παλιό δρόμο πίσω. Πάνω. Περνά μέσα από τα χωριά, παιδί μου, για να βγει στη Θεσσαλονίκη. Και βγαίνει από Χαλάστρα και τέτοια, νομίζω. Ή τα έχω κάνει μαντάρα, δεν ξέρω. Πώς πέρασε από εκεί, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εντάξει, μην πάει. Είναι... όχι, δύσκολα μέρη εκεί πέρα. Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι από εκεί μεριά του δρόμου θα έχει πλέον μια παραπάνω κίνηση. Γιατί από εδώ στην εθνική οδό, ας πούμε, έχουν βάλει διόδια τώρα. Οπότε θα γίνει δουλειά. Εντάξει, ωραία. Αυτό δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Μας τα πω ωραία ο Νίκος, πολλά περισσότερα μετά τις 6.30 που θα ξεκινήσει και η πρώτη προπόνηση. Να δούμε επί το έργο την ομάδα και τον Μίκα Ελένιν. Καλά έκανε ο Νίκος και το ανέφερε. Μπορεί να το έχω σκεφτεί πολύ. Είναι η πρώτη προετοιμασία του Μίκα Ελένιν. Δεν ήταν δικιά του η ομάδα πέρυσι. Φέτος θα είναι να δούμε τα στοιχεία της δουλειάς του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, που είναι και πολύ σημαντικό για την πορεία της σεζόν. Εκεί χτίζεται ουσιαστικά μια ομάδα, εντάξει, ξέρω αν είναι το Α και το Ω, αλλά σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει την ομάδα και στην σεζόν που θα πραγματοποιήσει. Γι' αυτό και γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είναι πάντα ένα πολύ καλό, ξέρεις, το πιο, από τα πιο κρίσιμα και σημαντικά ζητήματα, γιατί εμείς μπορεί να επικεντρωνόμαστε στην τακτική θεωρώντας δεδομένη τη φυσική κατάσταση, αλλά έχουμε δει άλλες χρονιές, χωρίς να θέλω να θίξω τώρα ονόματα κτλ. Και οικογένειες, θα λέγαμε. Έχουμε δει ότι ο Άρης έχει ξεκινήσει και προετοιμασία άλλες χρονιές, παιδί μου, και. Τακτικά μπορεί να δούλευε και να βγαίνει αυτοματισμοί και να παίζει καλά, αλλά από ένα σημείο και μετά από το 60 και τα λοιπά. Κουραζόταν, έπεφτε πολύ η απόδοσή του και λες κάτι έγινε λάθος στην προετοιμασία. Ναι. Αυτό δεν λέει όλος ο κόσμος. Ξεκάθαρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όταν βγαίνουν προβλήματα στο παιχνίδι της ομάδας, κάτι δεν δουλεύτηκε σωστά. Ναι, γιατί εμείς μιλάμε για τακτική και τα λοιπά, αλλά ξέρεις, το θεωρούμε δεδομένη αυτή τη φυσική κατάσταση. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό να δούμε ποια είναι και τα στοιχεία της δουλειάς του Μίκα Ελένινγκ που θα επικεντρωθεί περισσότερο, που θα εστιάσει. Πολύ σημαντικό, γιατί πλέον έχει, ξέρεις, μπορεί να επηρεάσει. Ναι. Όχι ότι ας πούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει, αλλά άλλο, ξέρεις, να παίρνει μια ομάδα, να βάζει τα στοιχεία που θες και να δουλεύει από την αρχή. Να δει τις δικές κατευθύνσεις. Καλή τακτική, αλλά ως θεατής δεν σ' αρέσει να βλέπεις την ομάδα να έχει τρεξίματα. Ναι, το χαίρεσαι περισσότερο και λες ώρες η ομάδα πρέπει να έχει δουλευτεί πολύ καλά. Δεν κουράζονται οι παίχτες, γερά πνευμόνια. Έγινε καλή δουλειά στην προετοιμασία, λες. Αρέσει. Θες τη φυσική κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και είναι σημαντικό, γιατί να μην πέφτει η απόδοση της ομάδας κατά το 70, κάνεις το σταυρό σου συνέχεια. Θα το φάμε, δεν θα το φάμε, πότε θα έρθει το γκολ, πότε όχι. Και μιλάμε για επιλογές παιχτών που έρχονται στον Άρη, που κυμαίνονται ανάμεσα στα 28 με τα 30 ετή. Ναι. Που δεν είναι ούτε μικρός, αλλά ούτε μεγάλος. Είναι αυτό το κομμάτι που έχεις αποκτήσει την ερημότητα και θες να παίξεις πλέον ποδόσφαιρο. Είναι ένα πολύ καλό ηλικιακό σκέλος. Που δεν είναι το τελευταίο συμβόλαιο που θα πεις και σε. Άντε να υπογράψουμε να τελειώνουμε. Ακόμα μπορείς να πάρεις και μια μεταγραφή κτλ. Και η λογική του Άρη αυτή τη στιγμή είναι τα συμβόλαια διετίας. Η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών εννοείται και με τα συμβόλαια παίζει ρόλο αυτό. Όταν ο άλλος έχει 3-4 χρόνια, ίσως επαναπαύεται ανάλογα και το χαρακτήρα. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, έτσι. Αν κάτι πάει καλά, ας πούμε, παιδί μου, έχεις το δικαίωμα να προσπαθήσεις να τον ενεώσεις ή να τον πουλήσεις το επόμενο καλοκαίρι.
Είναι αυτή η λογική που, έχει, που έχουν επιλέξει, όπως είχε πει και ο άλλος χαριστέας. Έτσι θέλουν ένα σύνολο 23 με 25 ποδοσφαιριστές και με τους μικρούς μέσα κτλ. Του στείλω ότι όλοι θα έχουν ευκαιρία να παίξουν. Δεν θα φτάσει, δεν θα φτάσουμε σε σημεία να έχουμε 27-28 παίχτες όπως είχε ο Άρης τα τελευταία χρόνια και έφτανε σε ένα σημείο να μην υπολογίζονται οι μισοί, απλά να υπάρχουν στην ομάδα έτσι απλά συμπληρωματικά για προπονήσεις κτλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τον λόγο να υπάρχει κάποιο τέτοιο παίχτη για να μην ανέβει ένα παιδί από τις ακαδημίες. Που έτσι κι αλλιώς θα έχει συμπληρωματικό ρόλο. Λες για να μην γίνει τίποτα. Αλλά εντάξει, δηλαδή, άμα, σου φύγουν, άμα τραυματιστούν και οι δύο σεντερφόρ, τι να κάνεις, δηλαδή να έχεις και τρίτο. Όχι, μια, εντάξει, το τόσο αν θα τραυματιστούν. Ναι, αυτά συμβαίνουν μέσα στην σεζόν. Ευελπιστής να μην γίνουν βέβαια. Και πολύ σημαντικό αυτό τώρα που ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας, να μην υπάρχουν τραυματισμοί γενικότερα τα λιγότερα δυνατά προβλήματα έτσι, για την ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι, να μην έχουμε απρόοπτα και να κυλήσει ομαλά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. 6 φτάσαμε, Γιώργο. Ναι, θες να πάμε σε break. Ναι, και πριν από αυτό να στείλω τα χαιρετήματά μου στο Βέλος που είναι στο βουνό, στην Πίνδο πάνω και μας ακούει. Έτσι. Εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη με τζεστούλα, αλλά. Δροσιστήκαμε ήδη με αυτό που είπε τώρα. Σκέφτεσαι βουνό, κατευθείαν που σκέφτεσαι βουνό, νομίζω ότι ξεφεύγει αυτή τη. Η κάψα που νιώθει αυτό το πράγμα τώρα. Έχω βάλει εγώ στις εκπομπές του Σαββατοκύριακο εδώ πέρα κάτι διλήμματα για διακοπές σε θάλασσα ή βουνό. Καθόλου διακοπές. Σου έχω βάλει εδώ πέρα τους ακροατές να επιλέξουν. Να μαλώσουν, να κάνουν τι θέλουν. Καθόλου διακοπές. Καθόλου διακοπές. Όχι, ρε, εντάξει, είπαμε. Χρειάζονται και διακοπές. Όχι να ξεκουράσεις απαραίτητα, αλλά λίγο να αλλάξεις παραστάσεις. Αρέσει τώρα αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Όχι, αλλά και πάλι, εντάξει. Δηλαδή, δεν μπορώ να. Αυτό που ξέρεις, πάμε διακοπές τρέχουμε στη θάλασσα. Ούτε το πάμε διακοπές. Πάμε στο βουνό. Αυτό παίρνουν κάτι backpack και ανεβαίνουν. Πιάνουν μια-μια τις κορυφές. Δεν είναι κάπου στο. Εντάξει, ο καθένας με τα γούστα του. Λοιπόν, φτάσαμε 6, ώρα για διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, γρήγορη επιστροφή, All About Aris On Air. Τελευταίο ημίο εδώ θα λέγαμε. Ναι, είπαμε αρκετά, θα πούμε και άλλα στη συνέχεια, κάνουμε εδώ ωραία κουβέντα, οι δύο Γιώργηδες, έλα Γιώργη που λένε, έτσι. Είχαμε και Νίκο Παπαδόπουλο προηγουμένως, θα τον έχουμε γενικότερα τις επόμενες ημέρες. Με την προετοιμασία της ομάδας που ξεκινάει και επίσημα σήμερα σε πολύ λίγη ώρα η πρώτη προπόνηση, αυτή την ώρα οι ποδοσφαιριστές παίρνουν κάποιες ανάσες με το ταξίδι που είχαν. Κατεβαίνει στο γήπεδο, κάνει τις πρώτες βόλτες έτσι λίγο να δεις τι γίνεται και πώς, πώς είδαμε και φωτογραφίες από το μεσημέρι. Μπόλικο υλικό και από το Λαμπάου Τάρις με εικόνα, με ήχο από το Λίμπερο 107,4. Η αλήθεια είναι το επόμενο. Οι επόμενες 14 μέρες ουσιαστικά θα έχουν πάρα πολύ υλικό και φωτογραφίες και βίντεο και συνεντεύξεις και τα λοιπά. Ξέρεις, όσοι υπάρχουν, θα υπάρχουν και στο site και στο Instagram. Εντάξει, βέβαια σε μια περίοδο με αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας, δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ίσως αυτό έχουμε λιγότερες συνεντεύξεις. Αυτό που μάθαμε σήμερα. Κάποιες διαφοροποιήσεις εννοείται, ναι. Αυτό που μάθαμε σήμερα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι, θα έλεγα. Ναι. Νομίζω με προλαβαίνεις, πες το. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση για μένα. Ουσιαστικά ξέρεις, είναι γελιότητα έτσι, σαν προϊόν. Έτσι. Να φτάνουμε 13 Αυγούστου και να βγαίνει σήμερα η απόφαση ότι από όλους Μύρνης και Ξάνθη πρέπει να παίξουν τον Παράζ παραμονή ή ανόδου. Έτσι, το πιο αστείο, Γιώργο, σε αυτή την υπόθεση ήταν που θέλουν να κάνουν, που λέγανε ότι θέλουν να κάνουν πρωτάθλημα με 15 ομάδες. Ναι. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά, ούτε σε πρωτάθλημα του χόκκι επιπάγου. Να υπάρχει ομάδα που θα έχει ρεπό στην Ευρώπη τουλάχιστον. Έτσι, γιατί σε κάποιες άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν. Πρωταθλήματα με 15 ομάδες, με 17 και τέτοια. Θα ήθελα να διαβάσω τώρα αυτή τη στιγμή ένα αφιέρωμα κάποιου site το οποίο θα αναφέρει πόσοι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι την περσινή χρονιά και στις δύο ομάδες. Αν υπάρχει και ενδεκάδα, μπορούν να κατεβάσουν να παίξουν, γιατί από ό,τι διάβασα δεν θα έχουν δικαίωμα νέων παιχτών. Θα είναι το περσινό ρόστερ. Ναι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι. Θα το κάνουν στο φούτσαλ, μάλλον το παιχνίδι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, ο Απόλλωνος Μπίρτς είχε τερματοφύλακα στον Αναγνωστόπουλο και τον Χουάντερσον. Ο Χάντερ μου πρέπει να τραυματίσει και να γνωστό πλέον πίσω στον Ιωνικό. Έτσι, δηλαδή, βασικά ζητήματα. Δηλαδή, ποιο θα παίξει. Εντάξει, προφανώ και θα κακοποιήσει το αθλήμα του και θα είναι Αγκαρία τέλη Αυγούστου. Αλλά από εκεί πέρα τι γίνεται. Δηλαδή, ναι, μεν η προκήρυξη λέει αυτό, αλλά γιατί να φτάσει στι 13 Αυγούστου να πει στι ομάδε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, οκ. Okay. Και βλέπω και μια ανακοίνωση. Πόσο μάλλον για τον Απόλλωνα Σμύρνης που ούτε, μέσα, ούτε μετά την καραντίνα δεν έπαιξε ποδόσφαιρο καθόλου. Έχουν να αγωνιστούν. Γενικότερα να βρεθούν από τον Μάρτιο. Δηλαδή τώρα θα τους μαζέψεις να παίξουν μπάλα.
Αυτό όμως λέει και η προκήρυξη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα ήταν παράλογο να λέγαμε ότι θα γίνει τον μπαράζ. Αυτό δεν έλεγε η προκήρυξη από την αρχή τη σεζόν. Ναι, αυτό έλεγε η προκήρυξη, αλλά γιατί φτάνει 13 Αυγούστου. Ναι. Δηλαδή το πρωτάθλημα τελείωσε 20 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. 17 κάπου εκεί αυτό, δεν ήταν. Δηλαδή, ναι. Τι σε προβλημάτισε τόσο πολύ και δεν πήρε απόφαση εντός 3 ημερών να μην φύγουν οι παίχτες, έτσι να υπάρχει κάτι. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί να πα σε 15 αγώνες, αλλά και πάλι αυτό δεν, έχει, δεν είναι τόσο δίκαιο. Αλλά όλο, ξέρεις, δίκαιο εισαγωγικά έτσι, για την ομάδα από τη Super League 2 της οποίας το πρωτάθλημα διακόπη. Η οποία έχει βγάλει. Γιατί υπάρχει σφοδρή, μεγάλο διακύβευμα, έτσι. Είναι η άνοδος. Έχει βγάλει η παραμονή σφοδρή, στην κατηγορία. Φοδρή ανακοίνωση κατά πάντων ο Πόλος Μπίρνης. Έτσι είναι πολύ μεγάλη. Και πιάνει μέσα Super League, Μινά Λισάνδρου, Λεωνίδα Μπουτζικάρη, δικηγόρους. Στο τέλος. Αναφέρει εκφράσεις όπως αλχημιστές Golden Boy, πραγματικός μάγος Copperfield και διάφορα άλλα τέτοια. Και μάλιστα αναφέρει ότι είναι, λέει, μια απόφαση προϊόν, πιέσεων και μεθοδεύσεων. Μια απόφαση έκτρωμα που έχει σκοπό να έχει στόχο να δημιουργήσει ένα νέο Ηρακλή. Τονίζοντας ότι τόσο έχει περάσει ο Ηρακλής αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Στο πρωτάθλημα των ανακοινώσεων η Ελλάδα είναι στην κορυφή. Ναι, και είναι δεδομένο αυτό. Συνεπώς, η είδηση είναι πως θα έχουμε 14 ομάδες στο νέο πρωτάθλημα. Και θα μάθουμε ποια θα είναι η 14η. Ακριβώς. Με τους αγώνες θα διεξάγονται 22 και 29 Αυγούστου. Ναι, και κάπου εκεί θα κάνουμε και τον τελικό του κυπέλλου, έτσι. Άλλη παροδία. Εντάξει, όλα μαζί αυτά. Θα, ναι. Εντάξει, δεν, να έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Πώς στην Ευρώπη έχουν το Europa League και το Champions League τώρα αυτό το 15ήμερο, 10ήμερο, πόσο είναι. Που κάθε μέρα έχει έναν αγώνα, εμείς θα έχουμε στις τέλος Αυγούστου. Και θα δούμε αν θα ξεκινήσει όντως το πρωτάθλημα 12 Σεπτεμβρίου. Το πιστεύεις εσύ? Θα δούμε. Μέχρι να στηθεί η μπάλα στη σέντρα, μην είσαι σίγουρος για τίποτα, θα πω εγώ. Αυτό λέει και η ιστορία όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Πολλά μπορούν να συμβούνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν και αυτά που λέγανε όλες τις προηγούμενες μέρες, τηλεοπτικά που ξαφνικά του έχει πιάσει ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες ομάδες. Και δημιουργούν όλες τις όλοι έχουν τηλεόραση. Κάνει τα TV τα δικά τους. Ναι, απίστευτα πράγματα. Ναι. 1 ευρώ ένα στο παιχνίδι, 5 ευρώ άλλος, 8 παράλλος. Και είδαμε και τις προηγούμενες μέρες αυτό το μυστικό δείπνο, ας πούμε, που το χαρακτήρισε και ο Αλέξης Κούγιας αυτών των ομάδων, να συνομιλούν και να ουσιαστικά χαράσουν κοινή πορεία, έτσι. Η οποία θα γίνει, ξέρω, από Παναθηναϊκό και έτσι, πάω. Και βλέπεις π.χ. στην Αγγλία ότι ανέβηκε η Φούλαμ και έχει εξασφαλίσει ήδη 150 εκατομμύρια, πόσα είναι. Δηλαδή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, αλλά... Ναι, είναι τρομερά λεφτά και είναι οργάνωση. Δηλαδή. Ναι, υπάρχει οργάνωση, ξέρει πόσα θα ξοδέψει, πόσα πρέπει να επενδύσει, γιατί γνωρίζει και το ποσό που θα πάρει σε περίπτωση που πετύχει κάποιους στόχους. Εδώ πέρα όλα είναι στον αέρα, όλα είναι όλα. Πες για παράδειγμα ότι, ας πούμε, ο αγώνας της Ανώπη Τσάμπιος είπε, να ξέρω εγώ, 1 Ιουλίου. Οι ομάδες είχαν πλάνο από πριν, είτε αν αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία, είτε ανέβουν. Έτσι. Άλλο πλάνο, έχεις τις επιλογές σου, έχεις κάνει το scouting σου εδώ και εδώ και τα λοιπά, ξέρεις πού θα κινηθείς. Mm-hmm. Τώρα αυτό το πράγμα είναι αστείωτητα. Δεν μπορείς να κάνεις προγραμματισμό και δεν μπορείς να προσελκύσεις και επενδυτές. Τώρα γενικότερα μιλάω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι ασόβαρο, γιατί όποια από τις δύο ομάδες και αν αγωνιστεί το χρόνο Super League και είναι η 14η, θα πρέπει να κάνει ομάδα, νέα ομάδα για την πρώτη εθνική σε 29. Πες ότι 29 είναι το δεύτερο μπαράζ, το δεύτερο παιχνίδι μπαράζ. Μπαμ, μπαμ. Το πρωτάθλημα ξέρει 13. Ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρωτάθλημα. Μέσα σε 2 εβδομάδες πρέπει να έχει χτίσει ρόστερ για Α' εθνική ή για Β' εθνική. Δεν μπορεί να είναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, στα μάτια μου είναι πολύ μεγάλη αστείωτητα. Τέλος πάντων. Ας τα βρούνε μεταξύ τους. Που δεν θα τα βρούνε, ναι. Εννοείται. Να γίνεται κουβέντα. Λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες. Θα δείτε κι εσείς πολύ λίγο στο All About Aris Terzis. Έχει βγει στο γήπεδο. Γενικότερα ξεκινά η διαδικασία της πρώτης προπόνησης. Να γίνονται απαραίτητες τακτοποιήσεις και σε... Παλιός προπονητής της Βέρειας, έτσι. Ο Γαϊτάνος συνυπήρξε και με τον Ολτερζή, ναι, ναι, και τον Δημήτρη Μάνο στη Βέρεια. Και νομίζω ότι ήταν... Χαιρετήθηκε και με τον Γιώργο Δελιζήση. Βρίσκεται στο Βέρμιο. Ο κύριος Γαϊτάνος. Ναι, θα υπάρχουν κάποιες τέτοιες επισκέψεις. Ο κόσμος νομίζω ότι δεν θα μπορεί, βέβαια, να δεν πάει. Μπορεί να στηρίξει, είναι αλήθεια. Ναι. Ή πολύ μακριά, Γιώργο, σε κάνα βουνό. Οι τύπου πήγανε, έχουν πάει με τεστ κορονοϊού. Όλα, παιδιά, ναι. Αυστηρά υγειονομικά μέτρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα που είναι και αυξημένος αρκετά
Ναι, δηλαδή, ο αριθμός των κρουσμάτων φτάσαμε 200 κάτι χθες, Γιώργο. Ναι. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη βάλεσαν πρωτιά 86. Σήμερα δεν ξέρω 85. Τι θα γίνει. Σήμερα μπορεί να σπάσει και με 300, έτσι που τα βλέπω τα πράγματα. Ανεβαίνουν και μετά όσο έχουν γίνει και στο γεωδικομείο. Ναι. Στο ζεστοχώριο κατά τη διάρκεια. Και 5 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο έχουμε. Ναι. Από χθες έχουμε 5 νεκρούς. Πάντως, άπαντες στο αγωνιστικό τμήμα του Άρη είναι καθαρή. Βγήκαν χθες τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τώρα με τα νούμερα γίνεται πολλή συζήτηση. Αυτό που είπες και πριν και εσύ πριν, με τον ντόμινο, με τις φανέλες και τα νούμερα που θα χρησιμοποιήσουν οι παίχτες την επόμενη σεζόν. Εντάξει, απλά να το σχολιάσουμε. Αυτό δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, είναι η αλήθεια. Ίσως για τον κόσμο κάποια νούμερα είναι πιο εμπορικά, Γιώργο. Και τους ελκύουν περισσότερο να πάρουν και φανέλα. Υπάρχουν... Δηλαδή τώρα φετφατζίδες με 10. Υπάρχουν συμπλάτη. Οι ρομαντικοί... Νομίζω θα πάρουν πιο πολύ φανέλα φετφατζίδι. Από ότι πέρυσι που φορούσε το 28, ποιο φορούσε πέρυσι. Ποιο φετφατζίδι, 28. 28, ναι. Δηλαδή το 10 του ταιριάζει περισσότερο και θα πάρει ο άλλος φανέλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ντόμινο μεγάλο και υπάρχει και κόσμος που νομίζω ότι έχει, ξέρεις, έχει συνδέσει με τον επιθετικό με αυτό το νούμερο, τον αμυντικό με αυτό το νούμερο, τον τερματοφύλακα ξέρω με το 1. Και εντάξει τώρα, ειδικά φέτος, γιατί το ρόστερ άδειασε, ξέρω εγώ, μετά το τέλος των play-off, και έχουν μείνει πάρα πολλά νούμερα ελεύθερα. Δηλαδή έχουμε δει αυτή τη στιγμή και εντάχει αυτά που μου έχουν στο μυαλό, ας πούμε, είναι το 7 που αυτό κάνανε κεφαλαίο λίγο. Το 7 κατέληξε στο Μαντσίνι, το είχε τον Τιγκινί. Ο Τσέγκο πήρε το 6. Ο Τσέγκο πήρε το 6, το οποίο ήταν κενό από πέρσι. Ο Διαμαντόπουλος έφυγε και άφησε το 9 στο Δημήτρη Μάνο. Ο Μάνος, το 10 το πήρε ο Φετφατζίδης από τον Ντάνι Λάρσον. Ο Σάκητς πήρε το. Ο Σάκητς έχει το νούμερο 66. 66, ε. Το οποίο δεν υπήρχε πέρσι προφανώς. Mm-hmm. Το νούμερο 18, το οποίο είχε ο Μαρτίνες, το άφησε στον Μπερτόλιο. Στον Μπερτόλιο. Και πήρε σωστά το 12, το οποίο ήταν κενό. Έτσι γίνεται, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μια... Και όλοι μετά ψάχνουν τα νούμερα τα διαθέσιμα και λένε σε ποιον να καταλήξει αυτό άρα. Γιατί μένει κενό, μήπως σημαίνει κάτι. Γίνονται τέτοιες σκέψεις, είναι η αλήθεια. Δηλαδή το 11 σε ποιον ανήκει τώρα. Το 11 νομίζω και αυτό κενό. Κενό είναι το 11. Μετά την τέλος συνεργασίας με τον Μπέρνον Ντέγια. Ναι, οπότε το 11 θα καταλήξει σε κάποιο καλό ποδοσφαιριστή, κανό. Αυτό λέει λογική, εννοείται έτσι. Τι θέλουν και ο καθένας τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ρόζ έχει το 92 επειδή το 92 γεννήθηκε. Ο Σάς έχει το 88. Εντάξει, ο καθένας διαλέγει. Τα νούμερα είναι λίγοι αυτοί που, το έχουν, ναι, που τα έχουν, ξέρεις, σε όλες τις ομάδες. Είναι κάποιοι που θέλουν το δικό τους προσωπικό. Σωστά, ναι. Τώρα πιτσιρικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Π.χ. ο Μπαγκαλιάνης έχει το 40. Ο Μπαγκαλιάνης πρέπει να έχει το 40 και ο Μπακούτσι το 38. Το 38, δηλαδή τώρα αυτά απλά τους δόθηκαν έτσι, τα ζητήσανε. Εντάξει. Εντάξει, αυτά είναι τα πιο gossip θέματα. Όπως gossip θέμα που θα μπορούσε να είναι ποιος μένει με ποιον στο δωμάτιο. Ποδοσφαιριστές του Άρη. Δίκλαιναν είναι... τα δωμάτια, τρίκλαιναν τα δωμάτια. Αυτά κάποιοι αναρωτιούνται. Αγαπημένα θέματα εφημερίδων. Ναι, ναι, ισχύει. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα ένα τέτοιο θέμα σε εφημερίδες για την προετοιμασία. Όπως πάντα υπάρχει και ένα αφιέρωμα που γράφει «Εδώ χτίζεται ο νέος Άρης», που είναι από τα πιο κλισέ τίτλους που υπάρχει. Κέρδισε το τουρνουά FIFA ο Ρόζ, π.χ. Ναι. Μαζευτήκαν χθες π.χ. στο δωμάτιο του Φετφατζίδη, λες και είναι πενταήμεροι με το σχόλιο. Και παίξαν τουρνουά. Εντάξει, εννοείται. Θα υπάρχουν και αυτά τα τεσσού. Θα υπάρξουν και στιγμές χαλάρωση για τους. Προφανώς δεν θα μιλάμε 24/7 για τακτική και προπονήσεις. Θα υπάρχουν και αυτά. Ξέρεις κάποια θέματα που. Και το FIFA τακτική είναι. Μπορεί να μάθεις πράγματα από εκεί μέσα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Εσύ ξέρεις καλά και από manager και από αυτά και από FIFA. Κάτι παίρνεις, κάτι παίρνεις. Και κάνεις και scouting καλό εκεί. Ένα manager το έχω. Δηλαδή έχω τσεκάρει κάτι που παίχτησε στο manager το περσινό. Αλλά εντάξει, mm-hmm, και μια πραγματικότητα το manager με τους... Καλά αρέσει, ναι, εννοείται το. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε, περιμένουμε και Κριστιαν Γκανέα αύριο εν τέλει η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, τέσεις για τον κορονοϊό, όλα αυτά που είναι στο πρόγραμμα. Θα ανακοινωθεί και εν συνεχεία θα πάρει και αυτό στο δρόμο του για τα 3-5 πηγάδια να ενσωματωθεί στην προετοιμασία, όπως και για τις υπόλοιπες θέσεις που μας είπε ο Νίκος νωρίτερα. Δίνεται βάση στο center back και στο center for και ό,τι άλλο καλό προκύψει στη συνέχεια. Να δούμε αν έχουμε μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Μήνυμα από τον καλό σου φίλο και συνάδελφο Κωνσταντίνο Τζίψιο, ο οποίος λέει το 66 του Ρόμπερτσον και το 11 του Μίτρογλου. Αν θέλουμε για τη νέα χρονιά και τα λοιπά. Δεν ξέρω εδώ τι θέλει να πει και αν μπορεί να αναγγέλει κάτι. Ναι. Για τις φανέλες, Γιώργο, να μιλήσουμε λίγο. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι θα πουλήσει πολύ
η παραδοσιακή κτρινόμαυρη, η οποία μοιάζει λίγο ρετρό με βάση τις εικόνες που έχουμε. Δεν παρουσιάστηκε επίσημα. Είναι μέσα λίγο... από κάποια backstage το είδαμε. Είναι αλλά δεν είναι λίγο ψηλό ρετρό με πινελιές. Νεομοντερνισμένες πινελιές. Δεν υπάρχει τη λεπτή ρίγα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δύο μαύρες. Αυτό. Δύο οδηγίες μεγάλες, ρε παιδί μου. Έτσι. Πιο ρετρό, δεν πάει σε πιο ναι. κατάσταση ρετρό. Νομίζω θα πουλήσει πολύ αυτή. Είναι από πίσω. Ειδικά στους παλιότερους. Είναι γραμματοσύρα και τέτοια. Ναι. Εγώ... Η μαύρη που είναι πιο εμπορική. Εγώ θέλω ότι έχω ερωτευτεί λίγο τη μαύρη. Αυτό θα έλεγα. Δεν είναι απόλυτα μαύρη. Έχει κάποιες ρίγες και τα λοιπά. Είναι και λίγο πιο. Αυτές οι λεπτομέρειες που όντως κάνουν και τη λεπτομέρεια. Ναι. Ναι. Και το καρδιά μου οι αποχρώσεις, ναι, και το μήνυμα πίσω, και το μεγάλο το αλφα μπροστά, και το χρυσό αρέσει πολύ σαν χρώμα και ταιριάζει στο μαύρο. Τώρα γίναμε εδώ πέρα άλλη εκπομπή, είναι αλήθεια, αλλά τα κοιτάς αυτά. Γίνεσαι και λίγο της μόδας, όσο όταν έχεις να κάνεις την ομάδα και τις φανέλες, γιατί πολλοί θα πάνε και στην επιλογή να αγοράσουν μια από αυτές τις φανέλες, έτσι. Επανέρχεται τώρα. Τι είπε. Ο Κουστάρας και λέει... Η CL θα πουλήσει, πες το μυρωδιά. Σε χαρακτηρίζει και όλες. Και η CL. Εγώ δεν ήθετο. Βέβαια. Είναι εντελώς διαφορετική. Εντάξει, δεν είναι. Η CL γίνεται για λόγους και εμπορικούς, ναι, δηλαδή, αλλά και για τα χρονιά... παιχνίδια, για να, στα εκτός έδρας περισσότερο, όταν δύο ομάδες έχουν την ίδια τα ίδια χρώματα στις φανέλες, κάποιος πρέπει να φορέσει την τρίτη εμφάνιση, που θα είναι πολύ διαφορετική. Ήταν στην τελευταία χρονιά στη Β' Εθνική άσπρη, η τρίτη εμφάνιση, εντελώς άσπρη με γκρι κάπου εδώ πάνω. Πέρσι ήταν μοβ. Αυτό το μοβ με το διαφορετικό σήμα του Άρη. Που λέγαμε ότι είναι και γουρλίδικη. Ναι, που τη φώτισε ο Άρης για κάποιο λόγο στην αρχή της χρονιάς. Και έπαιρνε τα μάτς. Ναι. Και φέτος είναι αυτό το. Αυτό τώρα τι χρώμα είναι. Κάτσε. Θα βγει καμιά γυναίκα και θα μας κυνηγάει εδώ πέρα. Θα μας πει ότι είναι απόχρωση του τάδε, ρε παιδί μου, νούμερο τάδε. Ξέρεις πώς τα λένε αυτοί. Που εσύ το λες απλά είναι γαλάζιο και σου λέει όχι, είναι πετρόλ πάντρεμα με CL. Ξέρω κάτι τέτοια, δεν λένε. Ο κωδικός του χρώματος. Προαναγγέλθηκε σαν τρικουάζ. Ας αυτό πήγε στην Μπαρτσελόνα πάνω κάτω το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Ωραία κι αυτή. Χτυπάει ωραία. Εντάξει. Αρκεί να μην είναι ροζ, ρε φίλε. Δεν ξέρω, πολλές ομάδες επιλέγουν τη ροζ εμφάνιση και ο Άρης δεν είχε μια περίοδο ροζ. Με κάτι αποχρώσεις μαύρες κάτω σαν γρατζούνισμα που ήταν. Ροζ δεν ήταν εκείνη. Στη Β' Εθνική πρέπει να έχει μια χρονιά. Πρέπει να λες την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Υπήρξε όμως αυτή η χρονιά με ροζ φανέλα, σαν τρίτη εμφάνιση νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει. Mm-hmm. Θα το τσεκάρω, μου δώσει δευτερόλεπτα. Ο Νίκος συνεχίζει να στέλνει φωτογραφικό υλικό το οποίο θα δείτε τις επόμενες μέρες. Ναι, παιδιά, συντονίζεστε και τέτοιο. Και ο Λαμπαουτάρης. Ξεκινάει η προπόνηση σε πολύ λίγο. Σας είπαμε τα νούμερα, σας είπαμε και για τις φανέλες. Να κάνετε τα κουμάντα σας να αγοράσετε από το ανανεωμένο Γιώργο e-shop, και e-shop και κατάστημα. Με φυσική παρουσία έτσι στο γήπεδο. Ναι. Θα μπαίνεις μέσα και θα νιώθεις άλλος άνθρωπος. Και όντως η ροζ φανέλα ήταν το 2016-2017. Είδες που θυμάμαι. Και είχε αυτή τη μαύρη τη λεπτομέρεια κάτω, σαν γρατζούνισμα ή όχι. Αυτό ήταν σε άλλη, σε κίτρινη με μαύρο γρατζούνισμα. Ήτανε... Όχι, υπήρχε, ναι, κανονικά υπάρχει εδώ. Ναι. Εντάξει, το θυμάσαι, ήταν μια εντελώς κίτρινη, μια εντελώς μαύρη και αυτό η ροζ, ας πούμε, που ήταν η εναλλακτική τρίτη. Πάντα με την άκρη, ας πούμε, δεν έχει αλλάξει. Εντάξει, πιο πολύ για τα κορίτσια. Όχι ότι για τα άντρα είναι άσχημο να πάρει τη ροζ φανέλα. Εντάξει, είπαμε πιο εμπορική, δεν έχει να διαφορετικό κάνει. Χρώμα. Αλλά δεν οι γυναίκες που θέλανε να πάρουν φανέλα, νομίζω προτιμήσαν τη ροζ. Όταν είδαν το ροζάκι, λέει θα το πάρω. Δεν έχει να κάνει. Έτσι, ναι. Εντάξει. Όχι, είναι κάτι πιο εναλλακτικό τώρα, δεν έχει να κάνει με άντρες και γυναίκες. Είναι, okay. Είναι πάντως και οι φετινές είναι πολύ ωραίες εμφανίσεις. Αυτό, Γιώργο, ναι. Εγώ θα μείνω στη μαύρη. Κοίταξε, σίγουρα μαύρη, στην αρχή είναι όλα ωραία. Μετά το συνηθίζεις κάτι και μπορεί να μην σου φαίνει τόσο καλό. Αλλά νομίζω δώσανε μεγάλη προσοχή φέτος οι άνθρωποι της ομάδας στις φανέλες. Και νομίζω το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Υπάρχει αυτή η ρετρό με στοιχεία νεοτεριστικά. Που αρέσει, ότι φορούσε ο Φατζίδης στο backstage αυτό που είδαμε. Τουλάχιστον το δείγμα που έχουμε τώρα, έτσι. Και η γραμματοσυρά πίσω στα νούμερα είναι ωραία. Παίζει τον ρόλο του και αυτό για να χωράσει κάποιο φανέλα. Σε αυτές είναι λεπτομέρειες, έτσι. Ναι. Λεπτομέρειες όμως που κάνουν τη διαφορά. Η μαύρη, όπως είπες και εσύ, σου αρέσει αρκετά. Θα την έβαζες πρώτη στην ιεραρχία των εμφανίσεων τα τελευταία χρόνια. Η μαύρη, τη φετινή. Νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Με όλο το concept. Έτσι. Και το υλικό της όλα. Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικότερα η Nike έχει καλό υλικό στις φανέλες. Απλά δεν ξέρω τι έχουν κάνει τώρα. Άμα δεις στις ευρωπαϊκές ομάδες,
πάνω κάτω υπάρχει ένα pattern, είναι ίδιες. Απλά το σήμα αλλάζει. Ενέρεση, ξεκάθαρα. Βγαίνουν κάποια σχέδια από την εταιρεία κάθε χρόνο. Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες. Γιατί πολύ και συχνά. Επιλέγει η ομάδα. Γιατί πολύ συχνά κράζουμε, ας πούμε, τις ομάδες. Γιατί δεν κάνεις κάτι καλύτερο κτλ. Δεν μπορούν, παιδιά. Εντάξει. Τώρα η Nike, για παράδειγμα, δίνει βάση πιο πολύ στην Ίντερ. Λέμε τώρα, ή στην Μπαρτσελώνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, κάπου πρέπει να κάνει. Θα διαλέξει η Μπαρτσελόνα το σχέδιο και μετά θα πει πάρ' το και εσύ Άρη ή πάρ' το ποια άλλη ομάδα. Καταλαβες. Εντάξει, το καταλαβαίνετε, ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Μπαρτσελόνα σήμερα να κίνησε την τρίτη. Την τρίτη φανέλα. Η Λίβερπουλ που είναι ίδια με το Άρη την τρίτη. Ή όχι. Είναι ίδιο χρώμα, απλά έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και σαν κάπως διαφορετική. Δεν είναι αυτό το σκέτο γαλάζιο. Δεν ξέρω, με έχει απογοητεύσει η Μπαρτσελόνα με τις εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Παιδιά, μπορείτε να στέλνετε και στα μηνύματά σας να μας πείτε ποια φανέλα θα επιλέξετε για την φετινή σεζόν. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί. Έτσι. Ναι, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 5422 με κόστος μόλις 0,62 ευρώ ανά μήνυμα. Εννοείται που συνεχίζει το ρεπορτάζ. Κινήσεις γίνονται γενικότερα στην ελληνική λίγα μεταγραφικά γιατί είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον, έτσι. Έχει πάρει φωτιά η μεταγραφή περίοδο. Καλά, εντάξει, συντηρητικά βέβαια πάνε πολλές ομάδες. Βλέπεις ότι δεν φέρνουν παίχτες, έτσι, ναι. Δεν κάνουν πάταγο. Όσο πάει πλέον τώρα. Τα ονόματα που φέρνουν. Όσο πάει πλέον τώρα θα ανεβαίνει το επίπεδο, ξέρω εγώ. Για παράδειγμα, υπάρχει η σχεδόν κλεισμένη υπόθεση η μεταγραφή του Ινσούα στην ΑΕΚ που αρχικά έγινε χαλάει και τώρα ολοκληρώνεται. Το μετάνιωσε, λέει ο ποδοσφαιριστής και γύρισε πίσω, λέει θέλω να έρθω τελικά. Ναι, δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Δεν έχουν κλείσει όλες οι ομάδες ρόστερ, έτσι σταδιακά φέρνουν παίχτες. Τώρα, άλλοι είχαν κρατήσει τον κορμό από πέρσι και χτίζουν πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Άλλοι κάνουν μεταγραφές σταδιακά από το 0 όπως ο Άρης. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός που έδιωξε πάρα πολύ κόσμο και κάνει τις μεταγραφές. Ο τεχνικός διευθυντής τώρα, ό,τι θέλει με αυτήν την ισπανοποίηση και λίγο τα. Φαίνεται πως είναι πιο ενεργός ο Παναθηναϊκός, αλλά θα κριθεί και το αποτελέσμα του κι αυτός. Δηλαδή δεν ξέρεις όντως αν αυτοί οι ποδοσφαίρες που φέρνει θα αποδώσουν τα μέγιστα και θα δικαιώσουν τις προσδοκίες π.χ. Απλά καταστρέφει ένα project το οποίο είχαμε κάνει με ακαδημίες και φέρνει και Ισπανούς. Είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί ο Ισπανός δεν κάτσει να ασχοληθεί με παιδιά από την ακαδημία και θα τα προωθήσει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Okay, απλά ξέρεις. Και όλα θα παίξουν τον ρόλο τους, Γιώργο, γιατί του χρόνου η Ελλάδα βγάζει 4 ομάδες στην Ευρώπη. Ένα στο Champions League και 3 στο Europa Conference League. Οπότε ίσως αυξηθεί λίγο ο ανταγωνισμός με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Δεδομένου και ότι ο Παναθηναϊκός εξέτασε την τιμωρία του από την UEFA και του χρόνου μπορεί κανονικά να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Αν πάρει ευρωπαϊκή θέση. 4 εισιτήρια όπως είπαμε. Όλο το πρωτάθλημα εκτός και αν ο κυπελούχος είναι εκτός τετράδας. Οπότε παίρνει αυτό το εισιτήριο και πετάει εκτός τον τέταρτο. Αυτά είναι δεδομένα. Για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει, καλώς εγώ των πραγμάτων στις 12 Σεπτεμβρίου. Πάντα έτσι, με καλές εγώ των πραγμάτων, έτσι, δηλαδή. Πρώτο ο Θεός θα λέμε, πρώτο ο Θεός. Γιατί αρχικά δεν παίρνεις ρόκτικο για την ελληνική λίγα, γιατί πάντα λειτουργεί αυτόνομα, ό,τι θέλει κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρεις ποτέ ξεκινάει τι και πώς. Και κατά δεύτερον, υπάρχει και το θέμα του κορονοϊού, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Διάβασα κάτι σενάρια που έλεγε ότι ετοιμάζεται να κάνει το Final 8 η FIBA στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ, με κανένα 10.000 κόσμο. Και εγώ το διάβασα, αυτό είναι αλήθεια. Το οποίο όποιος δώσει στην Ελλάδα αυτό το OK είναι εγκληματίες αυτή τη στιγμή. Εντάξει, θα γίνει το Final 8 στην Ελλάδα χωρίς κόσμο. Εγώ αυτό βλέπω. Και πάλι έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, άμα βάλεις κόσμο μέσα, είναι εγκληματική ενέργεια. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα αυτό. Και με τον κορονοϊό σε έξαρση στην Ελλάδα, δύσκολα θα γίνει Final 8 το μπάσκετ με κόσμο, με τίποτα. Σχεδόν την ίδια περίοδο με το Final Four του Super Cup. Άλλο πράγμα και αυτό τώρα στο μπάσκετ. Αυτό έχει μια λογική γιατί. Πιάνουμε ευαίσθητο το θέμα. Θα είναι σαν φιλικά για τις ομάδες αυτές. Δηλαδή, ναι. Αν το δεις έτσι, σε εποχές που δεν μπορούν να κάνουν φιλικά κτλ. Εκεί θα είναι οργανωμένοι, θα παίχνουν ένα καλό τεστ. Έχει σαν θεσμό, σαν αστιότητα. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά νομίζω ότι ήρθε και ο να αναγνωριστεί και το 22ο το τρόπαιο του Άρη. Από τη στιγμή που επανήλθε το αυτό. Θα πούμε αύριο πιο αναλυτικά. Ναι, θα είμαστε εδώ πάλι. Και είπαμε για ποδόσφαιρο αρκετά, απίστευτους χορηγούς. Εντάξει, παράλληλα, μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα, είναι αλήθεια αυτή τη στιγμή. Στο βόλιο έχουν βγει τα εισιτήρια διαρκείας, μπορεί να τα προμηθεύεται ο κόσμος, να στηρίξει και αυτό το τμήμα το οποίο έχει θέσει έτσι. Έχει το πολύ κακό. Σε εφαρμογή το σχέδιο για επιστροφή στη Βόλιο Λίγκ τα επόμενα 3 χρόνια, όπως διαβάστηκε στο Λαμπάο του Άρη. Το πολύ κακό είναι ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχουν εξελίξεις και αυτό είναι κακό αυτή τη στιγμή, δεν είναι καλό. Αλλά θα δούμε πώς έχουμε τις επόμενες μέρες τον Αντώνη τον Γκάτζιο για παραπάνω ρεπορτάζ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί
είναι κακά τα ψέματα κάποια θέματα που καίνε και βλέπουμε ότι παίχτες χάνονται. Όπως για παράδειγμα, το ένα ενδιαφέρον που υπήρχε για τον Ζάρα, βλέπουμε ότι έχει κατέληξει σήμερα στην κολοσσόδα του. Σωστά. Λοιπόν. Μαζί μας σήμερα ήταν η Πεύκη Deluxe Residences του ομίλου Τριών Καραμαλής. Θέλεις οι φετινές διακοπές να σου μείνουν αξέχαστες? Στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Πεύκη Deluxe Residences. Βρίχο αρενόδημα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Και Πεύκη Deluxe Residences. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23 740 622 22 ή μπες στο pevkindeluxeresidences.com. Pevkin Deluxe Residences, μέλος του ομίλου εταιριών Καλαμαλής, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Επίσης, το αγαπημένο μας Residence Casino Θεσσαλονίκης ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα γραφή, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Εποφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Είναι το τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές του περιβάλλον του και να επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών να δοκιμάζετε την τύχη σας. Μια συναρπαστική εμπειρία στο απόλυτο προσδιορισμό διασκέδασης. Και κλείνοντας, αν θέλετε να κάνετε μια ανανέωση στο σπίτι σας, έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε από το Μαρμαρίδι. Νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Ειδικά για αυτές τις περιόδους. Μια ανανέωση που θέλετε και χρειάζεστε από ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να το κάνουν και τους εμπιστεύεστε και είναι μαζί σας ανά πάσα στιγμή με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Εξαιρετικός. Χρωμάτισε και τη φωνή έτσι πως έπρεπε. Θα είπες εγκρίνεις το σωστό του τόνο και ύφος. Εδώ, κάπου εδώ, τελειώνει το All About Harrison Air. Τα λέμε και πάλι αύριο. Συντονίζεστε και Αθλητικό Λιμπερό 107,4 αλλά και στο All About Harris. Έχει ανέβει ρεπορτάζ από την πρώτη προπόνηση της ομάδας στα 3-5 πηγάδια. Τώρα ακολουθεί ο Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο. Τώρα θα είναι ο Νίκος ο σκύλος, θα είναι ο γάτος, δεν ξέρω, δεν το νομίζω το έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα ποιος είναι ποιος, γιατί ένας από τους δύο είναι στο βουνό αυτή στα 3-5 πηγάδια. Όπως και να έχει, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, έτσι. Καλή συνέχεια σε όλους.